Φίλες και φίλοι, ξανά εδώ από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Είμαι ο Θέμης Συμβουλόπουλος. Βγαίνουμε στον αέρα με μία προσπάθεια να βγάλουμε συναγωνιστές από την επαρχία. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη γραμμή, μιλάμε με Βόλο και έχουμε τον Λέτσιο τον Γιώργο και τον Άιρη τον Ασημακόπουλο, δύο συναγωνιστές που βάζουν συμμετοχή στο Ευρωψηφοδέλτιο, έχουν δώσει το δικό τους αγώνα, θα μας τα πούν όμως και οι ίδιοι καλύτερα. Λοιπόν, Γιώργο, μ' ακούς? Σε ακούω. Τέλεια, μια χαρά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, σε ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, τίποτα, παίρνεις το λόγο, μου λες ό,τι θέλεις, καταρχήν να σου πω εγώ πώς είναι τα πράγματα στο Βόλο, πώς πήγε γενικά όλη αυτή η διαδικασία, όλο το προηγούμενο διάστημα, με το τρέξιμο που κάνατε, με τον αγώνα που δώσατε εκεί για το Ευρωψηφοδέλτιο. Σ' ακούμε. Τριπλάσιο προεκλογικό υλικό να είχαμε, θα το είχαμε διαθέσει. Και πενταπλάσιο, να σου πω. Τόσο καλά, ε. Ναι, υπάρχει μεγάλη δίψα από τον κόσμο για την αλήθεια και έχουν καταλάβει ότι το ΕΠΑΜ τους λέει μόνο αλήθειες. Και ίσως είναι και το μοναδικό που λέει αλήθειες. Όσοι δεν τρέχουν αυταπάτες, έτσι. Το παρήγορο είναι ότι αυτοί που δεν τρέχουν αυταπάτες διαρκώς αυξάνονται. Αυτό έχουμε διαπιστώσει εμείς από την εξόρμησή μας στον κόσμο. Και τελικά είναι πολύ καλό που δεν μας παίζουν τα μεγάλα μιμιέ, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν μερικοί, γιατί η ζήμωση με τον απλό κόσμο δεν αντικαθίσταται, έτσι, και είναι και ουσιαστικά ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Εντάξει, αυτό το λέμε χρόνια τώρα εδώ στο ΕΠΑΜ, το μάτι με μάτι. Αυτό που λέει ο Δημήτρης ο Καζάκης, δια της περιπατητικής οδού. Α, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αργήσαμε, αλλά το καταλάβαμε. Πώς είναι η κατάσταση γενικά στην πόλη από πλευράς κοινωνικής κατάστασης, δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, πώς είναι ο κόσμος εκεί, τι προσλαμβάνετε εσείς σε σχέση με την κρίση? Εντάξει, κλαίει ο Βόλος, όπως όλες οι πόλεις, έτσι. Θέλω να μου πεις γιατί πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι στην επαρχία είναι λιγότερο έντονη η κρίση από ό,τι στην Αθήνα. Αυτό είναι αυτονόητο, επειδή που το κόστος ζωής είναι σχεδόν το 1/3. Μόνο και μόνο τις μετακινήσεις να βάλεις στην Αθήνα, αυτομάτως αυξάνονται οι δαπάνες σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Οπότε είναι πολύ λογικό με τον ίδιο μισθό κάποιος να υπάρχει να περνάει καλύτερα, αλλά από τη στιγμή που το κόστος ζωής γενικότερα είναι ακριβώς σε σχέση με αυτό που βγάζει ο καθένας, εκτός από τα λαμόγια, ναι, για να μην ξεχάσουμε αυτή την κατηγορία. Οπωσδήποτε. Εκτός από τα παράσιτα, τα οποία συνεχίζουν να παράσιτουν οι ζωάρες μας, είναι λογικό να περνάει ο καθένας. Να σου πω κάτι, αυτό γινόταν και επί χρόνια, δεν είναι, και πριν χρόνια. Γι' αυτό αναγκαζόμασταν και παίρναμε δάνεια και δάνεια πάνω σε δάνεια για να ζήσουμε το όνειρο. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαμε να, με τα λεφτά που βγάζαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Ενώ θα έπρεπε, έτσι. Δεν το συζητώ. Οι μικρές επιχειρήσεις εκεί, δηλαδή βλέπετε, υπάρχουν έτσι κλειστά μαγαζιά? Υπάρχουν συνέχεια λουκέτα. Υπάρχουν μέρα καινούργια λουκέτα. Εντάξει, είναι το λογικό της αυτού του πράγματος που λέγεται κρίση, που για μένα δεν είναι κρίση, γιατί δεν μπορείς μια χώρα που έχει 17.000 offshore εταιρείες, τις οποίες δεν φορολογείς, να λες ότι έχω κρίση. Δηλαδή, ωραία είναι η λέξη, εξοραίζει την πραγματικότητα, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε τον ορισμό, είναι απάτη, είναι κλοπή, είναι έγκλημα, και γι' αυτό αυτοί που το κάνουν, που για μένα είναι όλο το πολιτικό σύστημα, θα λογοδοτήσει. Αυτό είναι και το ένα από τα προτάγματα, έτσι κι αλλιώς, τα δικά μας. Είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που δεν λέει κανένα στα κανάλια, και μάλιστα εξανίστανται κάποιοι, ας πούμε, όταν μιλάς στα κανάλια για προβέτες, δοσίλες, όπως έχουμε δει και με τον Δημήτρη,
με το γελίο τον, πώς το λένε, τον Μιχελάκη. Ναι, 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 τι πράγματα είναι αυτά, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αλλά είναι το μοναδικό που συζητάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον δρόμο που να μην συζητάει για προδότες και οδοσύλλογους. Γιατί κρύβονται πίσω από την αστυνομία, από τη δύναμη αστυνομία. Ναι. Γιατί δεν θεωρείται αστυνομικός αυτός που προστατεύει τον πολιτικό. Η δουλειά του αστυνομικού είναι να προστατεύει τον πολίτη. Από τον πολιτικό. Σωστά. Και του δικαστικού το ίδιο. Αλλά εντάξει, όταν έχεις αφήσει σε δύο επαγγελματικές κατηγορίες ουσιαστικά την ύπαρξή σου σαν άνθρωπος, καταπαθείς. Εξάλλου πώς μπορεί να έρθει δικαιοσύνη, ισονομία και αξιοκρατία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αν δεν μπούμε στη λογική της τιμωρίας, ρε, συναγωνιστή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Μα είναι το αυτονόητο, δηλαδή δεν μπορεί να κυκλοφορεί κάποιος εγκληματίας έξω επειδή είναι βουλευτής ή υπουργός ή επειδή κρατάει κάποιος. Δηλαδή σκέψου, είχα πότε διάβασα προχθές ότι, όχι ψέμα, την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μελισανίδης καταδικάστηκε 22 χρόνια μετά. Πες μου σε έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα, μέσο Έλληνα, που να καταδικαστεί 22 χρόνια μετά. Ναι. Δεν αμέσως. Άμα κάνει τόσο ένα έγκλημα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι δικαιοσύνη. Ναι, 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 ναι. Καλά και παραγραφές και ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος υπέγραψε μόνος του... Έτσι, και κυκλοφορεί ελεύθερος και κινδυνεύει να, νομίζω πόσο είναι, τριετία, πόσο είναι, τετραετία, είναι να παραγραφεί αυτό το πράγμα, δηλαδή... Καλά, εντάξει, αυτό... Γιάννης πίνει, Γιάννης και μνάει. Εντάξει, ευτυχώς που θα πάρει ο λαός την εξουσία, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, δε εσύ, Γιώργο, σε αυτό και θα φροντίσουμε για όλους αυτούς τους τύπους. Ωραία, για πες μου έτσι λίγο... Ναι. Ναι, 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 ναι. Σε σχέση με το... Να σου πω, σε σχέση με το... Ναι. Να σε ρωτήσω, μ' ακούς. Ναι. Σε σχέση με το νόμισμα, με το ευρώ, εθνικό νόμισμα και τα λοιπά, όσο έχετε κάνει εσείς εκεί μία προεργασία, καμπάνια, όσο μιλάτε στον κόσμο για αυτό το θέμα, υπάρχει... Αντίδραση, υπάρχει φόβος ή το συζητάει πλέον ο κόσμος, έχει αρχίσει λίγο και το... Όχι, το συζητάνε και το συζητάνε έντονα. Και πρέπει να σου πω ότι, εντάξει, οι δημοσκοπείς ξέρουμε ότι είναι, οι σφιγμομετρείς ξέρουμε ότι είναι στημένες από το σύστημα κυρίως. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι ευρωαρνητές πλέον, όχι ευρωσκεπτικιστές όπως βρήκαν έναν... Αυτό τον όρο του περίεργου ευρωσκεπτικισμός λέει. Για να πει ο άλλος ότι είναι εναντίον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απλά ευρωσκεπτικιστής. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Και ουσιαστικά αυτό που έχει καταφέρει ο κόσμος και σε αυτό οφείλεται και σε εμάς, είναι να ξεπεράσει το φόβο του. Όταν του δίνεις την πληροφορία, όταν του λες αλήθεια, μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει το φόβο του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, αρκεί να ξεκαθαρίζει το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς, εμείς είμαστε ένας μηχανισμός πληροφόρησης του κόσμου. Σωστό. Ό,τι κάνει, ό,τι έκανε ο Δημήτρης ο Καρδάκης τόσα χρόνια, το συνεχίζουμε εμείς και κάνει. Το συνεχίζουμε εμείς. Και είναι και το βασικό, η βασική παράμετρος, δηλαδή το μόνο που μπορεί να γίνει ούτως ώστε να υπάρξει ενημέρωση, σωστή ενημέρωση και για να ξεφοβηθούν οι άνθρωποι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Είχα διαβάσει ένα καταπληκτικό, αλλά είναι στα αγγλικά, κάνουν λογοτεχνία με τη λέξη fear. Και παίρνουν τα αρχικά και λένε fear has two meanings. Forget everything and run. Κάνε και τη μετάφραση για τον κόσμο. Η μετάφραση είναι ότι ο φόβος έχει δύο ερμηνείες. Ή ξεχνάς τα πάντα και τρέχεις. Ή αντιμετωπίζεις την κατάσταση και σηκώνεις ανάστημα. Εξεγείρεσαι, αντιδράς, αντιστόκησε. Έτσι. Και ουσιαστικά μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει. Γιώργο, υπάρχει αρκετή αισιοδοξία, ακόμα κι αν
κάποιοι με τις προσδοκίες που έχουν μέσα στο μυαλό τους από τους συναγωνιστές ή από τους ανθρώπους που είναι κοντά στο ΕΠΑΜ και το στηρίζουν, δεν ικανοποιηθούν από ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα γιατί θα έχουν κάποιο άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μια αντίστροφη μέτρηση πορεία έχει αρχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και θα αποτυπωθεί από εδώ και μπρος με όλο και πιο καλπάζοντα ρυθμό. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, δηλαδή... Αυτό ακριβώς αισθάνομαι και εγώ. Ότι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ δεν υπάρχει επιστροφή. Η Ελλάδα θα απελευθερωθεί. Έτσι, γιατί είναι και ένας αγώνας τελικά... Και αυτό γίνεται γιατί το ΕΠΑΜ είναι ο λαός. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που σίγουρα θα ήταν ΕΠΑΜ, συνειδητά, αν δεν ήταν... ακόμα κολλημένοι σε κάποιες διαλύψεις. Αλλά αυτές ξεπερνούν το ούτως ή άλλως. Θα δουν οι Τσίπρες να αλλάζουν όπως αλλάξαν ήδη. Έρχεται, έρχεται. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι όλοι οι δυνάμοι επαμύτες. Αυτό είναι το φοβερό πράγμα. Ότι... Έτσι, έτσι, μιλάς με κόσμο και συμφωνούν απόλυτα με σένα και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Όπως έκφρασε το ΕΑΜ το 75% του ελληνικού λαού εκείνη την περίοδο, την Μαύρη, αυτή τη στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αγκαλιάζει το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, αρκεί αυτό να αποτυπωθεί και με υλική δύναμη. Υλική δύναμη. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γι' αυτό και θα είναι ευχής έργο να μα... αν βγάλουμε και παραπάνω από ένα ευρωβουλευτή, γιατί φαντάζομαι τώρα να έχουμε και την οικονομική ευχέρεια, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολα. Καλά, εντάξει, αυτό. Άστο. Να κάνουμε εθελοντισμό. Σκέψτε ότι έχουμε συνολικό προϋπολογισμό ευρωεκλογών 60.000. Ναι. 60.000 κάνουν τα SMS, μας στέλνει η Μαριλένα Κοπά. Μου έχει στείλει εσύ 10 SMS. Δύο εβδομάδες. Ναι, ναι, και εμένα με κυνηγάει η Ρόδη Κράτσα, έχω πρόβλημα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πού με βρήκε δεν ξέρω. Γιώργο, να μιλήσουμε λίγο και με τον το συναγωνιστή, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο και πρέπει να μιλήσω, να προσπαθήσω να βγάλω και Σύρο και Κρήτη και Βόρεια Ελλάδα πάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ευχαριστώ, Θεμή, σου έχουμε καλή επιτυχία. Και σε σένα... Και σε σένα, Γιώργη, να, έτσι κι αλλιώς... Οποιο... Έτσι, έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει περισσότερους σταυρούς, ποιος θα κάνει εδώ. Α, μιλάμε, είναι δύναμη. Αν είναι δυνατόν. Θα κλείσουμε τη Θησέως τη Δευτέρα και με τον καιρό θα κλείσουμε και τις υπουργοευτικά. Καλά. Αυτό να το δω και να μην το πιστέψω. Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τον Άιρις να μου έρθει. Καλημέρα, Άιρις, από εδώ, από το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Είναι ο Άιρις Ασημακόπουλος. Πες μου και το... Νικόλαος. Το Νικόλαος, έτσι, μπράβο, γιατί δεν το έχω εύκαιρο μπροστά μου. Νικόλα μου, ναι. Τα είπαμε λίγο με τον Γιώργο, γενικά για την κατάσταση. Πες μου λίγο και τη δική σου ματιά στα πράγματα, τη δική σου εμπειρία από όλη αυτήν την ιστορία, μια εκτίμηση, ελεύθερα, ό,τι θέλεις να πεις. Εντάξει, είμαι πιο ενθουσιασμένος τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος, γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι που έχουμε ρεύμα, ο κόσμος είναι πολύ ανήσυχος. Προβληματισμούς του, έτσι κάπως το ΕΠΑΜ τους καταλαβαίνει και έχουμε έτσι κάτι να τους πούμε για ένα καλύτερο μέλλον, πιστεύω, αρκεί να ο κόσμος να έρθει στην πλευρά μας. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Μας είπε 2-3 πράγματα ο Γιώργος. Η δική σου εντύπωση, εκτός από αυτό που λες ότι ο κόσμος είναι ανήσυχος, δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι έχεις συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι και κάπως κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, είναι να τολμήσει να ψηφίσει εκεί που πρέπει, γιατί ξέρεις, πάντα νομίζουν που ο μικρός, ο ασήμαντος δεν μπορεί να κάνει το breakthrough που λέμε.
Το breakthrough, ακριβώς. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα που θα γίνει το breakthrough. Μακάρι, μακάρι. Να σου πω, εκεί πώς έγινε με τον Μπέο, έχεις εικόνα, άποψη στις δημοτικές εκλογές εκεί με τον Αχιλέα Μπέο, εκεί δεν έβαζε αυτός υποψηφιότητα? Ναι, θα γίνει μεγάλη μάχη αύριο, έχουν συσπηρωθεί οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι εναντίον του. Mm-hmm. Ποιος είναι απέναντί του? Δεν ξέρω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Απέναντί του ποιον έχει ο Μπέος, ποιον έχει αντίπαλο? Ήταν ο Μαργαρίτης ο Πασιαντάς από το ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει ενωθεί δυνάμεις με τον Σκοτεινιώτη και τον Παπατόλια που ήταν επίσης αριστερές πλευρές που τώρα πιστεύουν που θα καλέσουν όλο τον κόσμο εναντίον των Μπέου, τον θεωρούν εχθρικό. Αχα. Αλλά εγώ βλέπω που οι βολιώτες θα ψηφίσουν έτσι σαν διαμαρτυρία. Τον Μπέο, δεν ξέρω, τον θεωρούν που έναν άνθρωπο που θα μπορεί... Ο κόσμος έχει έτσι ένα τσαπουκά μέσα του, ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του και πιστεύω που ο Μπέος θα το κάνει για αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Ενσωματώνει ο Μπέος την οργή δηλαδή με έναν τρόπο, ε. Και όπως είπε και ο Μαρινάκος προχθές, σεβαστό, δικαιολογημένα, ας πούμε, αυτή η αντίδραση. Βέβαια... Δεν ξέρω αν πρέπει να ψηφίζουμε έτσι αντιδραστικά. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Δήμος Βόλου δεν έχει λύση. Το καλό θα έρθει μετά από όλο αυτό. Ναι, ναι, είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λες τώρα, γιατί αν είναι δυνατόν να μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας άνθρωπος σαν τον Μπέο, ο οποίος, καλά, εκτός ότι έχει καταδικαστεί και ξέρουμε την ανάμειξή του με τις κασέτες και την διαφθορά και τη διαπλοκή στον χώρο του ποδοσφαίρου, ένας άνθρωπος της νύχτας, ένας μπράβος, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι still Tony Soprano, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και έχουμε και το ίδιο πράγμα στον Πειραιά, δυστυχώς, έτσι, με την έτερη ποδοσφαιρική συμμαχία που έχει κατέβει εκεί με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ναι, η κουλτούρα του ποδοσφαίρου έχει αναμειχτεί πολύ με την πολιτική. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω που ό,τι και να γίνει στο Βόλο δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Ναι. Θα έχουμε μια συνέχεια έτσι, θα σέρνεται κάπως ο Δήμος, έτσι το βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πάντως αυτό που ενδιαφέρει και εμάς και από την αρχή είχαμε πει και στο ΕΠΑΜ ότι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν είναι ο κύριος στόχος, έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αν δεν αντιπαρατεθούν και αν δεν σηκώσουν απέναντι στο κεντρικό πολιτικό σύστημα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν σηκώσουν το κεφάλι. Όλοι λένε πώς θα μαγειρέψουν το κρέας, αλλά το κρέας δεν το έχουν στα χέρια τους. Ναι, σωστό. Και δεν πρόκειται να έρθει αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκεί είχατε στήσει κιόσκι περίπτερο κάπου στην πόλη, στο κέντρο της πόλης? Ναι, είχαμε τραπεζάκι στην παραλία. Έχουμε το γραφείο μας έτσι σαν εκλογικό κέντρο αυτή τη στιγμή. Αχα. Που είμαστε σε κεντρικό δρόμο και έχουμε και στάν με φυλάδια απ' έξω. Mm-hmm. Έχει γίνει πολλή δουλειά από τον Γιώργο τον Λέτσιο με τουτούκες και φυλάδια. Ναι. Έχουμε δείξει πρόσωπο στη Μαγνησία και στην ευρύτερη περιοχή. Και ο Λέτσιος και ο Αβαράκης είχαν κάνει και περιοδία εκτός νομού. Μάλιστα. Ο Αβαράκης τι κάνει? Χαιρετισμού στον Αβαράκη. Δεν μου λες εκεί με την ΕΡΑ Βόλου πώς είναι τα πράγματα, έχετε επαφή? Έχουμε, ναι, είμαστε πάλι, νομίζω είμαστε την Πέμπτη το πρωί, είχαμε αρκετή καλή συνέντευξη. Mm-hmm. Έχουν συνεχές συνεντεύσεις και σε άλλα ραδιοσταθμούς, αλλά η ΕΡΑ Βόλου μας έχει φιλοξενήσει αρκετά. Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι κάπως καταλαβαίνουν και την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που δείξαμε όλο το ενιόπα λαϊκό μέτωπο στην υπόθεση ΕΡΤ. Ναι, νομίζω είμαστε οι πιο σταθεροί από όλους και οι πιο καθαροί απέναντι τους.
Σωστό, σωστό αυτό που λες. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία και σε σένα και στον Γιώργο το Λέτσιο. Καλή δύναμη να έχετε. Συμφωνούμε για την Δευτέρα να δούμε τα αποτελέσματα. Έτσι, έτσι. Τους πιο θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από εδώ, από την Αθήνα, και με την νίκη θα μιλήσουμε ξανά πλέον με άλλο αέρα. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, ήταν ανταπόκριση από το Βόλο, από τους δύο συνυποψήφιους ευρωβουλευτές, τον Γιώργο Τολέτσιο και τον Νικόλα Άερη Σασημακόπουλο. Είχαμε μια τηλεφωνική ανταπόκριση, έτσι να πάρουμε λίγο βολιώτικο αέρα, να μυρίσουμε λίγο το τσίπουρο που έτσι έχει αφήνει τη μυρωδιά του στην πόλη του Βόλου. Όλοι ξέρουμε τα γνωστά τσιπουράδικα εκεί. Βέβαια, τα παιδιά έχουν δώσει ένα μεγάλο αγώνα και το ξέρω και από προσωπικές επαφές και από ανθρώπους που γνωρίζουμε στο Βόλο. Το ζήτημα είναι να αποτυπωθεί και στην πόλη αυτή και να αυτός ο αγώνας που έχουν δώσει με μεγάλη ανιδιοτέλεια οι συναγωνιστές εκεί, και όχι μόνο οι δυο τους, γιατί είναι και ο Αβαράκης, ο Κώστας, είναι και άλλοι συναγωνιστές που συνεχώς βρίσκονται στους δρόμους προσπαθώντας να την ελληνική κοινωνία εκεί, την κοινωνία την τοπική, να την ενημερώσουν και να την αφυπνίσουν και να την ξεφοβήσουν ουσιαστικά αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική στη συνέχεια και θα προσπαθήσουμε αργότερα να έχουμε, γρήγορα σχετικά, να έχουμε και άλλη επικοινωνία με συναγωνιστές και συνυποψήφιους από την επαρχία. Φίλες και φίλοι, ξανά στον αέρα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ από τα γραφεία του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Στη γραμμή μας έχουμε επικοινωνήσει με Κρήτη και με τον Αντώνη τον Αναστασάκη. Αντώνη, καλώς ήρθες έστω και τηλεφωνικά εδώ στα στούντιο του ΕΠΑΜ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάω με τους συναγωνιστές μου. Μόλις πριν είχαμε βγάλει τα παιδιά από το Βόλο, τον Λέτσιο, τον Γιώργο και τον Νικόλα τον Ασημακόπουλο. Μάλιστα. Μας είπαν έτσι λίγο την κατάσταση, πώς είναι εκεί. Είναι πολύ αισιόδοξοι οι άνθρωποι, έχουν κάνει αρκετά πράγματα, μεγάλο αγώνα. Μας είπαν ότι αν είχαμε άλλα τόσα φυλάδια και προεκλογικό υλικό θα το είχαμε δώσει. Εγώ θα σε αφήσω να μου πεις την εκτίμησή σου, την εμπειρία σου, το πώς πήγε εκεί τα πράγματα, πώς είναι η τοπική κοινωνία. Και γενικά ό,τι νομίζεις ότι πρέπει να πεις. Είμαστε όλο αυτιά. Ωραία, είναι τιμή μου και που μιλάω μαζί σας και ιδιαίτερη χαρά με τους συναγωνιστές μου, γιατί όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέρφια. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα από τους δρόμους των Χανίων. Γυρίσαμε αυτές τις μέρες τις επαρχίες Κισάμου, Σελήνου, Σφακίων, Αποκορώνου και Κηδονίας. Τα μηνύματα που πήραμε ήταν από εξαιρετικά έως συγκινητικά ενίοτε. Οι άνθρωποι μας αγκάλιασαν, μας δέχτηκαν, ήταν οι άνθρωποι εσάς ψάχνουμε και τα λοιπά, αρκεί να μπορούμε να δίνουμε το μήνυμα ότι εμείς είμαστε πρώτοι από τον δρόμο, είμαστε ένα με τον λαό και δεν εκπροσωπούμε τον λαό σε καμιά περίπτωση. Μέχρι εκείνη τη φάση είναι επιφυλακτική, γιατί έχουν διαμορφώσει μια εικόνα απέχθειας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Μόλις αρχίσουν και μας ακούσουν λίγο και καταλάβουν, όσοι βέβαια δεν ξέρουν το ΕΠΑΜ και το Δημήτρη τον Καζάκη, και μας ακούσουν λίγο ότι είμαστε από αυτούς, ότι παλεύουμε μέσα στους δρόμους, στα κινήματα κτλ. Είναι απίστευτη η αποδοχή τους και συγκινητική, θα έλεγα. Συγκινητική. Έχουμε νιώσει απίστευτα συναισθήματα. Έχουμε κλάψει κιόλας, έχουμε αγκαλιαστεί με ξένους ανθρώπους. Είναι συγκλονιστική αυτή η εμπειρία, πραγματικά. Μετά θα έχουμε να λέμε για χρόνια όλα αυτά που μας συνέβησαν. Θεωρούμε ότι είναι άνθρωποι που ίσως έχουμε ξαναζήσει τόσο πολύ. Δηλαδή το νιώθουμε πολλές φορές ότι έχουμε ξαναζήσει σε προηγούμενες ζωές και έμενε μόνο να συναντηθούμε. Και τώρα που είναι αυτές οι συνθήκες που μας ενώνουν, πραγματικά γίνεται μια απίστευτη ένωση. Αυτή την εικόνα έχω να σας δώσω από τον νομό Χανίων. Πιστεύω ότι δεν έχουμε καμία σχέση βέβαια με την προηγούμενη φορά. Και τώρα δεν προλάβαμε βέβαια να πούμε, να δηλώσουμε την παρουσία του ΕΠΑΜ και της ΕΕΠ μας. Εννοείς το 2012, εννοείς το 2012 την προηγούμενη φορά. Ναι, δεν έχουμε καμία σχέση, είναι πάρα πολύ. Πολύ διαφορά ενθαρρυντικότερη από την προηγούμενη φορά.
Αν και πάλι νομίζω ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε να κάνουμε ή που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θέλουμε να γινόταν η μέρα 28 ώρες. Μακάρι να γινόταν 50 ώρες, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μέρα και νύχτα και εμείς το βιώνουμε αυτό όλο το διάστημα σαν ένα συνεχόμενο διάστημα. Δηλαδή με κάτι διακοπές για να κοιμηθούμε ίσα 2-3 ώρες, να κάνουμε ένα μπανάκι και να ξαναφύγουμε στους δρόμους. Αν και δεν μας βάζει και το σπίτι μας δηλαδή, δεν είναι κάτι που το κάνουμε. Δεν θέλουμε ούτε να κοιμηθούμε, δεν θέλουμε ούτε να φάμε. Χορταίνουμε με τις κουβέντες και την αγάπη του κόσμου. Νιώθουμε ένα κορεσμό από τις ανάγκες αυτές τις ανθρώπινες και έχουμε πάει σε άλλη διάσταση. Αντώνη, πώς είναι τα πράγματα στα Χανιά σε σχέση με την κρίση, δηλαδή πόσο βαθιά έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, γιατί στην Αθήνα εντάξει τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή υπάρχει μια εντύπωση στον κόσμο για την επαρχία, πώς είναι τα πράγματα, ότι είναι, η κρίση έχει αργήσει να φτάσει εκεί. Τα Χανιά είναι και μια άκρος τουριστική πόλη, για πες μου λίγο πώς είναι τα πράγματα στην τοπική κοινωνία. Σας πω, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι το μόνο που νιώθουν πάρα πολύ εύκολα και πιο γρήγορα από όλα είναι η αίσθηση της διατροφής, ας το πούμε με αυτή την έννοια. Εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει αυτό, δεν υπάρχει το πρόβλημα ακόμα. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι στην επαρχία ακόμα και ένα κοτόπουλο και με ένα κουνέλι και κάποια χόρτα, ας πούμε, μπορούν να βρουν και τα λοιπά. Και με την έννοια της πείνας δεν το έχουν νιώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή που συμβαίνει στην Αθήνα, που βλέπεις τόσο κόσμο και είναι μέσα στους κάδους απορριμμάτων και όλα αυτά. Δύσκολα δηλαδή βλέπετε. Ο εχθρός είναι πιο αόρατος, είναι πιο απροσδιόριστος στο μυαλό των επαρχιωτών. Κάποιοι που, άνθρωποι βέβαια που είναι λίγο πιο ψαγμένοι, πιο έτσι, έχουν αντιληφθεί. Αλλά νομίζω και εγώ ότι είναι πιο εμφανέστατο αυτό το πρόβλημα στην Αθήνα και στις αστικές περιοχές παρά εδώ στην επαρχία. Νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά και τα λοιπά, αλλά όλοι λένε εντάξει μωρέ, θα δούμε τι θα γίνει, ξέρεις αυτό. Ναι, δηλαδή φαινόμενα έτσι ανθρώπους να ψάχνουν στους κάδους και τέτοια δύσκολα βλέπεις τα Χανιά. Όχι, δεν είναι δύσκολα και εδώ μέσα στα Χανιά, εγώ στην πόλη των Χανίων μέσα ζω, αυτά τα φαινόμενα τα βλέπεις από το μεσημέρι, αλλά δεν είναι στην έκταση το φαινόμενο όπως είναι στις αστικές περιοχές. Ναι. Της Αθήνας και του Πειραιά, ας πούμε, και των υπολείπων αστικών κέντρων. Ναι. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν άστιγοι, ότι δεν υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν πάρα πολλοί. Εν τω μεταξύ εδώ, επειδή είναι στενές οι κοινωνίες στην επαρχία, ναι. Κανείς και να υποφέρει κανείς δύσκολα πηγαίνει ακόμα και σε ένα συσίτιο, ζητάει πολύ δύσκολα βοήθεια, ντρέπεται ακόμα και αυτά. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα εμείς. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί... Το οποίο βέβαια είναι καλύτερα να μην τρέπεται κανείς και να λέει την ανάγκη του παρά να το κρατάει μέσα του, γιατί αυτό οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις, αυτοκτονίες και όλα αυτά που ξέρουμε όλοι. Και είναι καλύτερο να μπορεί κανείς να εμπιστευτεί κάποιους και να του πει: ρε φίλε, έχω πρόβλημα, έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαστε αδέρφια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εδώ υπάρχει δυστυχώς η στενή κοινωνία, η οποία είναι σκληρή σε αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, γνωριζόμαστε όλοι δηλαδή εκεί πέρα. Ακριβώς, και κανείς ντρέπεται εδώ πέρα γιατί έχει ένα επώνυμο, όνομα, δεν είναι κάποιος, ας πούμε. Στην Αθήνα η ανωνυμία απελευθερώνει και κάπως τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μπορεί να πάει να ζητήσει και να πιάσει το φαΐ. Εδώ δύσκολα το κάνει κανείς, δυστυχώς δύσκολα. Ναι. Πρέπει να του δώσουμε εμείς το πρώτο βήμα για να το κάνει. Ναι. Εκεί το περασμένο διάστημα υπήρχε και η μεγάλη κινητοποίηση με τα χημικά. Πώς βιώθηκε αυτό το πράγμα, έτσι, ο κόσμος όντως ήταν ιδιαίτερα ενεργοποιημένος ως προς αυτό ή είναι μια... Θα σας πω από το Αρκάδι που έχω εικόνα γιατί ήμουνα εκεί τη δεύτερη φορά που έγινε στα Σφακιά και είναι στις μέρες ήμουνα στην Αθήνα για την παρουσίαση που έκανε ο Δημήτρης Οκαζάκης του Ευρωψηφοδελτίου και δεν ήμουνα. Ναι. Δεν έχω εικόνα προσωπική, μόνο έμαθα. Ναι. Στο Αρκάδι ήταν πάνω από 10-15.000 εκτιμώ κόσμο. Ήταν κόσμος από όλους τους χώρους και πραγματικά λειτουργήσε αυτό το αίσθημα που θέλουμε και εμείς να δώσουμε στο κίνημα. Ένα μέτωπο. Ήταν άνθρωποι από παντού. Ήταν πάρα πολύ δυνατό η παρουσία του κόσμου. Πάρα πολύ δυνατή και ίσως αρχίζει και αυτός ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι μόνο με τοπικά μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Εκεί που στην Κρήτη γενικά ήταν το άντρο, να το πούμε με έναν τρόπο έτσι, του ΠΑΣΟΚ, της ελιάς πλέον έτσι όπως είναι. Υπάρχει, αισθάνεστε εσείς ότι υπάρχει ακόμα μια δυναμική σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ ή τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς? Θα σας πω, κρίνοντας από τις δημοτικές, θεωρώ ότι είναι μια λαθεμένη εικόνα του τι θα συμβεί αύριο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις δημοτικές εκλογές
υπήρξαν άνθρωποι και πρόσωπα οι οποίοι έχουν κάποια οντότητα, κάποια παρουσία, κάποιες συγγένειες, κάποιες φιλίες, οι οποίοι δύσκολα παραμερίζονται και ένα παραπάνω εδώ στις επαρχίες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν ένα ζήγιασμα της κατάστασης της τωρινής. Σαφώς. Και στις δημοτικές. Πιστεύω όμως αύριο ότι οι Ελιές το ποτάμι την κάνει έναν από εδώ υποψήφιος, ναι. Ο Θεοδωράκης από το Αθηνά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει έρισμα, αλλά η Ελιά θεωρώ ότι είναι ανύπαρκτη. Ναι. Το ποτάμι θα πάρει κάποιο κόσμο, απολυτικ, που θα λειτουργήσει με την έννοια ότι είμαι από εδώ ο Θεοδωράκης και όλα αυτά τα πράγματα όπως λειτουργεί χρόνια το κεφάλι μας. Δεν είναι όμως η εικόνα εκθεσινή αυτή που θα αντικατοπτριστεί η πραγματικότητα. Ναι. Αύριο θα υπάρξει άλλη εικόνα. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Καλά, για μένα είναι σχεδόν δεδομένο όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Με τη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται εκεί? Με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει τεράστια απέχθεια από ό,τι γνώμεσα και δεν, ο κόσμος ούτε καν θέλει να τους ακούσει. Θα σας πω μόνο ένα ενδεικτικό. Χθες είμαστε στην επαρχία Σελήνη και μοιράζαμε φυλάδια. Εκεί πέρα που έχω μεγαλώσει κιόλας, ναι. Είναι σχεδόν το χωριό μου πολύ κοντά. Οι άνθρωποι με το που μπαίναμε ήταν άκρως επιφυλακτικοί με το που μας βλέπανε μέχρι να πλησιάσουμε και μας λέγανε ομά και ορθά κοφτά ότι αν είμαστε από άλλους πολιτικούς χώρους θα μας επετάγαν έξω. Βάλτε τσικουδιές, κεράστε τα παιδιά, μπράβο για τον αγώνα σας, είστε σπουδαίοι που βγήκατε μπροστάριδες και όλη αυτή την περιφορά. Μας λέγανε δηλαδή ότι αν κανείς τολμήσει να μπει από τους άλλους πολιτικούς χώρους θα τον πετάξουν έξω. Καλό είναι αυτό. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Ωραία, ωραία. Οι συναγωνιστές εκεί είχατε φτιάξει κιόσκι, είχατε περίπτερο κάπου στήσει στα Χανιά μέσα ή είχατε στήσει... Κιόσκι δεν κάναμε, αλλά κινηθήκαμε με τα πόδια. Mm-hmm. Αλωνίσαμε όλη την περιοχή και δύο και τρεις φορές με τα πόδια. Είχανε στήσει άλλη... Κιόσκι δεν προλάβαμε να κάνουμε. Γιατί είχαμε την εκδήλωση με τον ΟΑΕ εδώ στα Χανιά που την υποστηρίξαμε. Ναι. Με τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ που είχε έρθει ο κ. Μηταλούλης και η κυρία Λέκα και όλα αυτοί υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Ήταν και η μέρα που ήταν με την παρουσίαση του Καζάκη και την ομιλία του που έγινε. Και φτιάχναμε και το γραφείο μας το οποίο το τελειώσαμε παράλληλα με όλα αυτά που σας είπα. Άντε, μπράβο, καλορίζικο. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και δεν προλάβαμε να κάνουμε κιόσκι, αν και θα το επιθυμούσαμε. Αλλά βέβαια δεν μείναμε στο κιόσκι, γύρισαν συναγωνιστές με τα πόδια, μοιράσανε φυλάδια, όλα αυτά. Η συμπεριφορά ήταν του κόσμου πάρα πολύ φιλική. Πάρα πολύ φιλική και συγκινητική, όπως σου είπα πριν. Η σχέση ευρώ-εθνικού νομίσματος πώς ακουμπάει τους κριτικούς? Ορισμένοι το εθνικό νόμισμα, το ευρώ, το έχουν τόσο σε απαξίωση που αν ακούσατε, ας πούμε, μια τοποθέτηση ενός απλού ανθρώπου κριτικού, θα καταλαβαίνατε. Δηλαδή σου λέω άλλος τι ευρώ και δεν μπορώ να σου πω τη συνέχεια. Ναι. Ναι, είναι σαν να μιλάμε τώρα, αν γουστάρει κανείς τις λίρες Αγγλίας παρά σκοπή. Ναι. Ναι, έχουν μια εντελώς απαξιωτική διαφορά, αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που χρειάζεται μας είναι να έχουμε λεφτά και ό,τι λεφτά και να είναι να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Αν είναι ευρώ, δραχμή, κέρατα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Εντάξει. Πάντως υπάρχει μεταστροφή της επιθυμίας των πολιτών ή γενικότερα. Αφού και κάποιοι λένε ότι είναι η μοναδικός δρόμος και η μοναδική διέξοδος η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Είναι το, άσχετα αν ανήκουν με το ΕΠΑΜ, πρώτο που σου λένε και αυτοί που έχουν να φοβούνται, λέει ο απλός ο κόσμος, είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες του ευρώ. Ναι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Μακάρι να το συνειδητοποιεί όλο και περισσότερος κόσμος. Εν τω μεταξύ αυτές οι απειλές πλέον και όλα αυτά ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο και αυτά, ήδη οι οικογένειες σκίζουν ξύλα, να σας το πω έτσι απλά, με τα τσιγκούρια εδώ και 4 χρόνια. Δηλαδή, εδώ και 4 χρόνια δεν έχουμε πετρέλαιο, μας απειλούν για κάτι που ήδη το έχουμε πάθει. Σωστό. Είναι τρομερά υποκριτικό δηλαδή αυτό το εγχείρημά τους πλέον. Σωστά. Αντώνη μου, επειδή πρέπει να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κατάχρηση δεν υπάρχει χρόνου. Έτσι κι αλλιώς είσαι τόσο πώς το λένε, σωστά και μας μεταφέρεις την εικόνα από τα Χανιά που μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να ήσουν και περισσότερο ώρα στον αέρα. Ευχαριστώ. Νιώθω ήδη πολύ συγκινημένος και εγώ που μιλώ και με ακούνε και οι συναγωνιστές μου, τα αδέρφια μου.
Έτσι, έτσι. Η οικογένειά μου αυτή, το εννοώ, το εννοώ. Το εννοώ. Ωραία, ωραία. Τα έχουμε πει και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ελπίζουμε με την νίκη και από την Κρήτη να έχουμε και θετικά μηνύματα. Και σε όλη την Ελλάδα και σε όλους μας καλή δύναμη. Καλή επιτυχία και στο και προσωπικά. Τώρα αρχίζουμε τον αγώνα. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα και είναι η υπόλοιπη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας. Έτσι. Αυτό να σκεφτόμαστε μόνο και όλα θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Αντώνη, και στους άλλους συναγωνιστές. Καλή επιτυχία και σε σένα. Και θα τα πούμε με άλλον αέρα πλέον από Δευτέρα. Εύχομαι, εύχομαι την αγάπη μου και από εμάς. Να... Από όλο το παιδί Ευχανίων και από όλους μας. Σας αγαπάμε όλους και σας περιμένουμε να πιούμε τσιγκουριές. Έτσι. Άντε, γεια σου. Έλα, λοιπόν, γεια σας. Αυτό είναι. Γεια σου, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλια σε όλους. Γεια χαρά. Αντώνης Αναστασάκης από την Κρήτη, από τα Χανιά. Μόλις μιλήσαμε εδώ πέρα από τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω ότι, ότι είναι ιδιαίτερα θετικά τα μηνύματα από την Κρήτη. Συνεχίζουμε, σε λίγο θα ψάξουμε να βρούμε και άλλους συνυποψήφιους συναγωνιστές από την επαρχία. Ξανά από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου συνεχίζουμε να βγάζουμε συναγωνιστές από την επαρχία. Για όσους δεν είχαν πει από την αρχή να ακούσουν, ήδη έχουμε μιλήσει με τον Βόλο και τον Λέτσιο τον Γιώργο, τον Νικόλα τον Ασημακόπουλο. Πριν λίγο μιλήσαμε με Χανιά και τον Αναστασάκη τον Αντώνη και είμαστε τώρα, έχουμε μετακομίσει λίγο δεξιότερα ή αριστερότερα, όπως κοιτάει κανείς το χάρτη. Ανατολικότερα, μπράβο, καλύτερα, όπως κοιτάς το χάρτη. Στον Δανίλη τον Ανδρέα από το Ρέθυμνο. Ανδρέα, καλώς ήρθες τουλάχιστον με τηλέφωνο, με τηλεφωνική επικοινωνία εδώ στο ραδιόφωνο του ΕΠΑΜ. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που μιλάμε. Καλησπέρα και στους ακροατές του διαδικτύου. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Και καλό βόλι, καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους και στην πατρίδα μας στον αυριανό αγώνα. Είσαι, σε παίρνω τηλέφωνο στο μαγαζί σου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, στο ιατρείο, στο κτίριο ιατρείο για την ακρίβεια. Είσαι στο ιατρείο, επομένως μπορεί να έχεις και πελάτες κάποια στιγμή εκεί. Θα... ακριβώς, όπως το λέτε ακριβώς. Εντάξει. Τίποτα, θα σε κρατήσω λίγο, δεν θα σε απασχολήσω πολύ. Εγώ ήθελα να πάρουμε λίγο μυρωδιά και από Ρέθυμνο και να μας πεις έτσι δύο λόγια. Την εκτίμησή σου, την εμπειρία σου από το τελευταίο διάστημα με τον προεκλογικό αγώνα κτλ. Εξάλλου είσαι συνυποψήφιος, κατεβαίνεις με δύναμη και πολύ ανιδιοτέλεια στο ευρωψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Σ' ακούμε, πες ό,τι θες. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη λογική του ΕΠΑΜ, την οποία όλοι γνωρίζουμε. Η λογική του ΕΠΑΜ είναι ο αγώνας προς την απελευθέρωση. Εμείς εδώ, το σκεπτικό των κινήσεών μας είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα τεκτενόμενα, για το τι μέλη γενέστε από χτες στην πατρίδα μας, να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη σκέψη του για να μπορέσουμε να οργανώσουμε αργότερα και τη δράση μας απέναντι στο καθεστώς, στο κατοχικό καθεστώς. Τα μηνύματα είναι θετικά, ο κόσμος δείχνει να οργανώνει τη σκέψη του σε αυτό το οποίο ακούει από εμάς. Επίσης, τα λέω εντάχει. Ναι, μια χαρά τα λες. Ο μεγάλος μας σύμμαχος, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι η καθημερινότητα. Όσο και αν θέλουν να μην μας ακούνε, να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ δεν βγήκα καθόλου στο τοπικό ραδιόφωνο. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως ο κόσμος μας ακούει, ο κόσμος διψάει να μάθει. Εάν μπορούσε να υπάρχει μια κάμερα στο χώρο εδώ, θα βλέπατε σήμερα ότι ο κόσμος μέσα από τις αφίσες που έχει δει στις κολόνες που έχουν τοποθετηθεί, έρχεται και ζητάει ψηφοδέλτια. Το λέω πολύ απλά, πολιτικά, ενδικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θέλει την απαλλαγή, όχι την αλλαγή, θέλει την απαλλαγή. Αρκεί να οργανώσουμε, να μπορέσουμε να οργανώσουμε τη σκέψη του για το μετά. Να μην τον αφήσουμε δηλαδή να πέσει. Να πέσει μετά από τα αποτελέσματα, εάν δεν είναι τα κατά αυτόν αναμενόμενα. Γιατί ίσως δεν γνωρίζει να το διαβάζει κιόλας. Όπως ακριβώς έγινε την προηγούμενη Κυριακή με τις δημοτικές και με τις περιφερειακές. Ο κόσμος νομίζει ότι στην επιφάνεια είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ή το Πασόκ. Γιατί καταφέραν και το στήσαν, όπως ακριβώς έγινε χθες με την ομιλία στο Σύνταγμα. Καλά, αυτό ήταν το φιάσκο το τεράστιο, έτσι. Δημιουργούν ακριβώς μια artificial κατάσταση, ας πούμε,
που ο άνθρωπος ο οποίος είναι δέσμιος μέσα στο σπίτι του με τον αποκωδικοποιητή δεν μπορεί να καταλάβει την πραγματικότητα. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, εδώ ευτυχώς βγήκανε πάρα πολλές φωτογραφίες και στο διαδίκτυο και εικόνες από, τη φοβερή εικόνα, αυτό το φιάσκο του Συντάγματος. Μία λωρίδα κόσμου και όλη η πλατεία ούτε καν κόψανε τους δρόμους για να φανταστείς. Ναι, δεν ξέρω. Ακριβώς. Μα τι να κόψουνε. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ ενθαρρυντικά πάντως αυτά που μας λες γενικά και στο Ρέθυμνο. Πώς είναι εκεί η κοινωνική κατάσταση, έχει επηρεάσει η κρίση στο βαθμό της. Έχει αρχίσει και φαίνεται βέβαια. Δεν είναι μόνο το ότι πλέον έχει κατέβει η κρίση από το κέντρο προς την περιφέρεια. Εμείς εδώ έχουμε πρόβλημα και με την άμεση παραγωγή, δηλαδή με την κτηνοτροφία και η επόμενη λαβοματιά στον ομό και γενικά σε όλη την Κρήτη ήταν η μειωμένη παραγωγή λαδιού. Να φανταστείτε ότι η μείωση της παραγωγής του λαδιού για τον ομό Ρεθύμνου πιθανόν να περιόρισε ένα εισόδημα της τάξεως των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Στερήθηκε δηλαδή η αγορά από ένα τέτοιο εισόδημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Είναι σοκαριστικό αυτό που λέτε. Υπάρχει η κρίση, υπάρχει η έλλειψη ας πούμε από τη μειωμένη παραγωγή λαδιού. Οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται δεν είναι οι κατά αυτούς αναμενόμενοι. Τελείως. Είναι οι κατά αυτούς αναμενόμενοι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Όσοι τουρίστες είναι με τα βρακιολάκια στα χέρια. Έχω εδώ έναν κύριο ο οποίος είναι και πελάτης. Τον ακούμε. Ασχολείται με τον τουρισμό. Και επαμ κιόλας. Και επαμ. Να είναι καλά, πες του. Λοιπόν, ασχολείται με τον τουρισμό και είναι πενιχρή. Πενιχρή. Το θέμα είναι ότι ακυρώνουν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί και θα την πιούμε και οι ξενοδόχοι και θα είναι μια πολύ δύσκολη. Ακυρώνουν και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Τον ακούμε και είναι πολύ δύσκολη χειμωνιάτικη. Ανδρέα, έχεις ανοιχτή ακρόαση εκεί. Έχω το τηλέφωνο στα χέρια μου, δυστυχώς δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Ακούγεται πάντως ο άνθρωπος εκεί που μιλάει. Ακούγεται. Θα μιλήσει στο τηλέφωνο. Άμα θέλει να μας πει μια κουβέντα, ευχαρίστως. Ναι, μισό λεπτό, να σας τον δώσω. Είναι διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΕΦΑΜ. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, γεια σας, τι κάνετε. Γεια χαρά, εσείς τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, να δούμε αύριο τι θα γίνει, να πούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, εδώ τα λέμε με τον. Μακάρι να πάει κανένα προς το, κοιτάτε να δείτε, εμείς από τότε που εμφανίστηκε το χωνί, ενημερώμαστε από το χωνί. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Και τι άλλο να ψηφίζεις. Μόνο τον Καζάκη να πούμε, το μόνο πατριωτικό αντιμνημονιακό κόμμα να πούμε. Θέλω σε βράστα, όπως σας έλεγε και ο γιατρός προηγουμένως, έτσι είναι για τα πράγματα και τα πράγματα θα πάνε ακόμα πιο χειρότερα. Πού τώρα η Κρήτη που κρατήκαν λιγάκι να πούμε. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Ζούμε από τον τουρισμό και τα σημάδια άλλα αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς είναι. Τα σημάδια είναι πολύ αρνητικά και τα λοιπά. Ελπίζω και το κακό μήνυμα είναι ότι περιμέναμε τους Ρώσους οι οποίοι αυτοί κοινάνε λιγάκι την οικονομία εδώ πέρα. Οι δύο υπόλοιποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται πακέτο και δεν ξοδεύουν τίποτα να πούμε. Αλλά τώρα δεν παίρνουν βίζα οι Ρώσοι για να έρθουν γιατί τους έκοψαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο έχει παραταθεί μου και αυτό είναι κακό. Δυστυχώς όμως οι προδότες που μας κυβερνάνε, αντί να τέτοιο να, μας, να βοηθήσουν η κατάσταση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά να πούμε. Ελπίζω όταν ξανακατεύει η Όλγα Κεφαλογιάννη, αδερφέ. Αντώνη, όταν ξανακατεύει η Όλγα Κεφαλογιάννη που είναι υπουργός τουρισμού, να την υποδεχτούμε εκεί, να την υποδεχτείτε με τον τρόπο που πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς ο Έλληνας πολύ εύκολα ξεχνάει. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα, τότε που ανεβαίναν οι αγρότες πάνω στην Αθήνα και τους υποδέχτηκε ο Χανιώτης, ο Μαρκογεννάκης, τους υποδέχτηκε με τα γκλόπ και τα ένα και το άλλο, να πούμε. Το ξέρω, εκεί ήμουνα. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήσασταν. Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε, είναι λυπηρά τα πράγματα. Λυπηρά. Τίποτα, θα την πάρουμε πίσω την πατρίδα, Αντώνη μου, θα την πάρουμε. Λοιπόν, θα την πάρουμε. Αν ανεβούν τα ποσοστά μας στο ΕΠΑΜ, θα την πάρουμε. Αλλά δεν ξέρω, κοιτάτε να δείτε. Έχουν τον τύπο, έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν. Ο κόσμος δεν ξέρω αν. Θα φανεί αύριο, εύχομαι. Έτσι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σας άκουσα, να είστε καλά. Ωραία. Καλή δύναμη και να συνεχίσετε τον αγώνα εσείς, υπάρχετε κι εσείς και ακούγεται η φωνή σας. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας αύριο. Γεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάρτε το γιατρό. Δώσε μου τον Ανδρέα.
Λοιπόν. Έλα, Αντρέα μου, ήταν εξαιρετική η παρέμβαση του Αντώνη, του φίλου. Νομίζω ότι είναι ευχής έργων. Είναι αυτό που εγώ πάντα έλεγα, ότι η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, έχει τον απομηχανή Θεό. Έτσι, έτσι. Θα σε κλείσω γιατί πρέπει να βγάλουμε κι άλλους. Εγώ ήθελα έτσι να πάρουμε λίγο τη φωνή σου και τη δυναμική σου από το Ρέθινο. Βεβαίως, βεβαίως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και προσωπικά και για, και για το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι ελπίζουμε. Να μπορέσουμε να αλλάξουμε και την κλεψίδρα, όπως λέει και ο Δημήτρης ο Καζάκης. Ακριβώς. Να αλλάξουμε και τη χώρα μας και τους εαυτούς μας. Αυτά πάνε παράλληλα. Και ισχύει πρώτα για μένα. Σωστά. Σωστά. Καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αντρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή δύναμη και σε σένα. Επίσης. Γεια σας. Γεια χαρά. Τι να πω, αυτά μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ τα αυθόρμητα. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δανίλη, τον Αντρέα από το Ρέθυμνο. Και στο γραφείο του, στο ιατρείο του που έγινε η επικοινωνία, ήταν και ένας πελάτης, ένας κριτικός Αντώνης, ο οποίος έκανε τη δική του παρέμβαση με το δικό του τρόπο. Όλοι ακούσαμε το τι είπε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια να βρούμε ακόμα όσους περισσότερους συναγωνιστές από την επαρχία μπορούμε. Εδώ, ξανά στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, συνεχίζουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με συνυποψήφιους από την επαρχία. Μιλήσαμε, ξαναλέω, για όσους δεν μας ακούγανε. Βόλος με τον Λέτσιο Γιώργο και τον Νίκο τον Ασημακόπουλο. Μιλήσαμε με τον Αναστασάκη τον Αντώνη από τα Χανιά και μόλις λίγο πριν με τον Ανδρέα τον Δανίλη από την Κρήτη. Τώρα έχω στην τηλεφωνική επικοινωνία την Σιώβα την Ιωάννα. Την πετύχαμε στο δρόμο, στην Πάτρα. Πάει να δώσει, θα μας τα πει και ίδια. Γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα σας παιδιά. Κάνετε καλά είστε. Μια χαρά. Σε ακούμε πολύ καθαρά. Ναι. Τίποτα, πήρα να μας πεις λίγο ένα, δύο, τρία πράγματα σε σχέση με την εκτίμησή σου, την εμπειρία σου με ό,τι προεκλογικό αγώνα κάνατε κι εσείς εκεί στην Πάτρα. Πες μου, ό,τι θέλεις. Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα σήμερα έχω τελειώσει από χθες, κατέβηκα, έκανα κοινωνικό ιατρείο γιατί υπήρχε ανάγκη, τώρα μοιράζω φάρματα. Ο προεκλογικός αγώνας πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά, γιατί πήγαμε σε διάφορα μέρη και ο κόσμος διψούσε να ενημερωθεί, να μάθει κάτι καινούργιο, κάτι ενωτικό και κάτι διαφορετικό από αυτό που του πλασάρουνε. Και μόνο που τους λες, ελάτε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω και το δικαίωμα, τα παιδιά μας και εμείς να ζούμε σαν άνθρωποι σε μια ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα, τον αγγίζει. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή εσφαλμένα στην Πάτρα μου είχε περάσει η εντύπωση, λόγω κάποιων αριστερών ομάδων για αυτά, ότι ίσως ο κόσμος είχε σταματήσει να αγαπάει τη χώρα του. Ανακάλυψα το τελείως αντίθετο, όπως και στην Κρήτη. Κατά τα άλλα, τι να σας πω, παιδιά. Καλή επιτυχία να έχουμε, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι, καλή λευτεριά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που λες πάντως. Και μας θυσιάζουν κόσμος από όλες τις παρατάξεις. Δηλαδή, αν αυτό αποτυπωθεί και στην κάλπη και δεν εκφοβιστούν, γιατί παίζει και εκφοβισμός εδώ. Βέβαια. Τώρα, χοντροχαμός που λέμε, να δώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ακούστηκε, να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να μην ψηφίσουν ΠΑΜ, για να μπορέσουν να έχουν μια σταθερότητα. Και όταν τους ρώτησα πού είναι η σταθερότητα που θα δώσουν, γιατί είναι και αυτοί θα καταλήξουν να είναι, λένε ότι είναι αντιμνημονιακοί. Είναι. Έλατε. Είναι και πάνω απ' όλα είναι αφέλινες. Ένα κομμάτι τους είναι αφέλινες. Είναι πολύ σημαντικό. Αγαπάμε όλη την Ευρώπη, αγαπάμε όλους τους λαούς, αλλά εμάς το μετερίζει μας είναι εδώ. Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα και πρέπει να το διατηρήσουμε για μας και για τα παιδιά μας. Έχει ανεβεί πάρα πολύ η παιδική θνησιμότητα, δηλαδή το ζω καθημερινά αυτό. Άνθρωποι που μπαίνουν χειρουργείο και τους βγάζουν γιατί είναι ανασφάλιστοι και καταλήγουν. Εκεί στην Πάτρα είναι και βαθιά η κρίση, έτσι δεν είναι? Πολύ βαθιά, έχουν κλείσει όλα, ο κόσμος πεινάει. Δηλαδή το καταλαβαίνεις στη διπλανή πόρτα σου, είναι αξιοπρεπέστατος, έχουμε ψυχοφάρματα πολλά. Άνθρωποι παρακαλάνε να μπουν χειρουργείο και δεν μπαίνουν, τσακωνόμαστε και γίνεται ο χαμός. Ο κύριος Άδωνης τα έχει διαλύσει όλα. Καλά, αυτός θα βρει, δεν ξέρω τι τέλος θα έχει αυτή η ιστορία με τον Άδωνη, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα είναι καλό. Εγώ τους λέω εδώ κάτω, αυτή είναι η ηθική αυτοργή πολλών δολοφονιών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ένας που ψήφισε μνημόνιο να πάρει άφεση αμαρτιών, έχει αίμα πάνω του. Και πραγματικά γίνομαι εριστική και πολλές φορές λίγο με φωνάζω, τρελαίνομαι δηλαδή. Γιατί όταν τους βλέπω, βλέπω αίμα πάνω τους. Αθώο αίμα. Δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε τα ζώα, μιλάμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει η ναζιστική δικτατορία. Βλέπετε η Ουκρανία τι γίνεται. Το ίδιο πράγμα πάει να γίνει παντού. Η Ιερά Συμμαχία, Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και τώρα αυτό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.
θέλουμε μια Ευρώπη τελείως διαφορετική και όχι κάτι τέτοιο. Έτσι είναι. Α, τα πράγματα. Από εδώ πέρα, κάτι άλλο θέλεις να με ρωτήσεις, δεν μου. Όχι, Ιωάννα μου, θα σε αφήσω γιατί είσαι στον δρόμο. Στην μιλάμε σε όλα τα παιδιά και ψηλά το κεφάλι, παιδιά. Η επόμενη μέρα θα είναι δική μας και θα είναι γεμάτη αγώνες. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας έδωσες. Καλή δύναμη, καλή προσωπική επιτυχία και σε σένα και να δούμε τα ποσοστά που θέλουμε να αλλάξουμε, να πάρουμε, να αποτυπώσουμε τη δύναμη. Να γίνει αρχή, να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Είμαι κατηγορηματική σε αυτό. Οκ, okay, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι. Για χαρά. Έλα, φιλάκια, γεια. Γεια. Ήτανε η Ιωάννα Σιώβα από την Πάτρα. Τη βρήκαμε στο δρόμο τη συναγωνίστρια. Μοιράζει φάρμακα με το κοινωνικό ιατρείο που ασχολείται. Και εντάξει, τι να πω, αυτή η κατάσταση είναι απίστευτη. Πρέπει να ξεφύγουμε συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Πρέπει να... Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλους συναγωνιστές. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αν τα πράγματα δεν αποτυπώσουν τη δυναμική που χρειάζεται, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα την αποτυπώσουμε, τη δυναμική, και το ΕΠΑΜ. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και μεγάλη διαφορά ποσοστού από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το διακύβευμα είναι να μην δοθεί λευκή επιταγή ξανά σε ένα πολιτικό σχηματισμό που δυστυχώς έχει γυρίσει και έχει κάνει την κολοτούμπα πολύ πριν μπορέσει να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Λοιπόν, ξανά στον αέρα του ΕΠΑΜ Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου, μιλάμε με συναγωνιστές συνυποψήφιους από την επαρχία. Ξεκινήσαμε από το Βόλο, πήγαμε στην Κρήτη, μιλήσαμε και με τα Χανιά και με το Ρέθυμνο, με τον Αναστασάκη τον Αντώνη και τον Δανίλη τον Ανδρέα. Πήγαμε μια βόλτα στην Πάτρα και μιλήσαμε με τη Σιώβα Ιωάννα και στη γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στο Αιγαίο, είμαστε στις Κυκλάδες, στη Σύρο και έχω στη γραμμή μου την Δόγου τη Ζωγραφιά. Κυρία Δόγου, ζωγραφιά μου, καλημέρα, καλησπέρα από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Σας ακούμε. Ναι, καλημέρα και από τη Σύρο. Εδώ στον αγώνα όλοι είμαστε. Πρινά, έχουμε και δεν φτάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε πολύ αποδοχή από τον κόσμο. Είναι συγκινητική η αποδοχή που έχουμε. Βέβαια, οι κάλπες θα δείξουν. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα τώρα τι θα αποδείξουν οι κάλπες δεν ξέρουμε. Πάντως είναι συγκινητική η συμπεριφορά των συνανθρώπων μας εδώ. Για πες μου λίγο την εμπειρία σου από όλη την προεκλογική περίοδο, την προεκλογική εκστρατεία που έγινε στη Σύρο, την τοπική κοινωνία, πώς αντέδρασε, τι περιμένουν, πώς είναι γενικότερα τα πράγματα εκεί. Κοίταξε να δεις τώρα, θέλει μου, εδώ οι άνθρωποι είναι διστακτικοί, έχουν φόβο, αυτό βλέπουμε εμείς, ότι φοβόνται το καινούριο ακόμη, ζητάνε ψυχοδέλεια, είναι... Γενικά έχουν ένα δισταγμό βέβαια, νιώθουν κατάθλιψη, ότι τι θα γίνει. Δεν λέτε σύγκριση, επειδή είχα κατέβει και στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, βλέπω ότι ενώ τους έλεγα πριν 2 χρόνια για το ευρώ π.χ. Ήταν πάρα πολύ διστακτικοί, σχεδόν φόρτσαν για την αλλαγή αυτή από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα. Σήμερα διαπιστώνω ότι είναι πιο όριμο το φρούτο. Δηλαδή ότι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τελικά ότι το ευρώ δεν μας έκανε καλό. Είναι μια αρχή αυτή. Θέλει πάρα πολύ δουλειά βέβαια. Γιατί έχει περάσει στο μυαλό των ανθρώπων ο φόβος ότι τι θα κάνουμε αν φύγουμε ας πούμε από το ευρώ. Έτσι. Σωστό. Και θέλει δουλειά, θέλει ενημέρωση. Που δεν την έχουμε τη δυνατότητα αυτή της ενημέρωσης από τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης, όπως συνήθως τα λέμε εμείς εδώ. Θέλει δουλειά. Αν μπορούσαμε να βγούμε ανοιχτά σε μεγάλα κανάλια που τα ακούνε, τα βλέπουν ο μεγαλύτερος πληθυσμός, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Πώς είναι τα πράγματα στο κοινωνικό επίπεδο στη Σύρο, δηλαδή η κρίση πόσο έχει εισχωρήσει στην τοπική κοινωνία? Κοίταξε, είναι φτωχοί, είναι φτωχοποιημένοι πάλι και εδώ οι άνθρωποι. Η επαρχία βέβαια έχει ένα καλό.
έχουν την πατάτα τους, την ντομάτα τους. Δηλαδή έχουν οι άνθρωποι τα πρώτα διατροφικά προϊόντα τους, μπορούν κατά κάποιο τρόπο να τα εξασφαλίσουν. Έχουν ακόμα αυτό κάποιες εναλλακτικές. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν έχει πληγεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Επειδή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών τους, ας πούμε. Βέβαια η Ερμούπολη που έχει να κάνει, είναι πιο αστικός ο πληθυσμός, έχει πληγεί περισσότερο, εννοείται. Ναι. Εκεί είχατε φτιάξει, με την προεκλογική εκστρατεία είχατε φτιάξει κάποιο περίπτερο, κάποιο κιόσκι ή... Όχι, έτυχε να έχουμε εδώ και δύο μήνες να νοικιάσουμε ένα χώρο που είναι, ας πούμε, κάπως κεντρικός, οπότε δεν χρειαζόταν να έχουμε περίπτερο, έχουμε το κεντρικό μας, τα γραφεία μας, τα κεντρικά, που μέσα από αυτά δουλεύουμε όσο μπορούμε. Α, τέλεια, ήταν πολύ... Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, συνέπεσελα δηλαδή με τις εκλογές. Αυτό το προσπαθούσα να το είχα βάλει στο μάτι, ας πούμε, αυτό το χώρο, το διαπραγματεύτηκα, εδώ και ένα χρόνο το διαπραγματεύτηκα, από 200 ευρώ το πήγαμε 130 ευρώ. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό βέβαια, έτσι, ρεύμα δεν έχω, γιατί σκέφτομαι ούτε νερό, ούτε ρεύμα, σκέφτομαι ότι ούτε ΟΤΕ, εννοείται, ναι. Δηλαδή σκέφτομαι τα οικονομικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψουμε έστω και τα 130 ευρώ. Καταλαβαίνω. Δεν έχουμε κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά από τον κόσμο. Εσύ προσωπικά πέρα από αυτό καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα αυτό. Εξάλλου όλο το ΕΠΑΜ έχει γονατίσει από την οικονομική δυσπραγία η οποία υπάρχει και αυτός ο αγώνας που κάνουμε γι' αυτό παίρνει και μεγαλύτερη αξία, αν διανοηθεί κανείς ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει σπόνσορας, χρηματοδοτείται το ΕΠΑΜ από τα μέλη του, από όσα κουπόνια μπορέσει να δώσει σε φίλους και ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν και με αυτόν τον τρόπο κινούμαστε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, και να τονίσουμε, Θέμη μου, ότι οι περισσότεροι είναι άνεργοι που είμαστε και στον πυρήνα, έτσι είναι στον πυρήνα. Σωστό και αυτό. Έχουμε δυσκολία δηλαδή από επαμήτες και αυτοί αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, έτσι. Τώρα εμένα μου το λες. Άνεργος είμαι. Ακριβώς. Κάναμε μια χωροσπερίδα, αυτό να το τονίσουμε, πήγαμε καλά, χαρήκαμε, δώσαμε ένα τόνο αισιοδοξίας και μαζέψαμε και ένα 200, ας πούμε. Άντε, μπράβο. Να, έτσι, αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά. Άναμε τέτοια πραγματάκια, ας πούμε, ούτως ώστε να είμαστε, να βοηθηθούμε οικονομικά. Πήγαμε στο ραδιόφωνο 3 φορές, δώσαμε 2 συνέντευξεις, κάναμε 5 βιντεάκια, ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Εντάξει. Κατέβηκα στο τοπικό κανάλι, σε ένα από τα 2 τοπικά κανάλια. Το άλλο το τοπικό κανάλι δεν με φιλοξένησε, διότι είναι Σιριζέος και θεώρησε ότι μήπως τους βλάψουμε η παρουσία μας εκεί. Με απέκλεισε το ένα κανάλι. Μάλιστα. Άλλο όμως το οποίο είναι της δημοτικό κανάλι, με φιλοξένησε προχθές. Ευτυχώς. Τώρα, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ραδιόφωνο που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε την παρουσία σου. Αυτός ο καναλάκης συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς το έκανε για αυτούς τους λόγους και για άλλους ενδεχομένως που... γιατί κατέβηκα και στις δημοτικές εκλογές εγώ. Κατέβηκα και στις δημοτικές με έναν ανεξάρτητο. Α, για πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Και εμείς κατέβηκαμε το 2010 και θεωρήθηκα ότι συνεργάζομαι με αυτό το συγκεκριμένο, ο οποίος καναλάρχης, ο ιδιώτης, θέλει να κλείσει το δημοτικό κανάλι. Για λόγους που αντιλαμβάνεστε, για ποιους ενδεχομένως, και οικονομικούς προφανώς. Ναι. Καταλαβαίνεις. Βεβαίως. Επειδή ο συνδυασμός ο δικός μας ήταν υπέρ της διατήρησης του δημοτικού καναλιού, θεωρήθηκε ότι είναι εναντίον του ιδιωτικού. Πώς πήγατε εκεί? Με παρέχει και εμένα. Δηλαδή πιστεύω για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν μας πρόβαλε, επειδή είναι ΣΥΡΙ με το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, και μάλιστα είπε και στο χώρο μας εδώ πέρα και με υποτίμησε κιόλας προσωπικά, ότι ποια είσαι εσύ τώρα που, ενώ εγώ έχω το κανάλι που έχω δημόσια προβολή κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τα λέω ανοιχτά, δεν κρύβομαι,
και περιμένω τα αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα θα το αποδείξουν τι δύναμη έχει το ΕΠΑΜ. Αυτό πιστεύω. Και μάλιστα προηγουμένως μίλησα με κάποιον φίλο, ο οποίος ήταν κοντά μας και θα ψηφίσει, λέει, ΣΥΡΙΖΑ για να έχει δύναμη ανατροπή. Και του είπα και εγώ, θα είναι ντροπή σας που ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ ενώ πιστεύετε στον Πλατάκη και στις αρχές του ΕΠΑΠ και δεν ψηφίζετε το ΕΠΑΠ. Γιατί, λέω, θα σας κακοφανεί να βγάλουμε κι εμείς έναν δικό μας επαμπιστή. Θα περιπτώσει, λέω, αγώνα εδώ, θα δούμε τα αποτελέσματα, ο λαός θα το δείξει τι θέλει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τον κόσμο που θέλει να ψηφίσει γενικώς αντιμνημονιακά και παρασύρεται στο να ψηφίσει ένα κόμμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, με την έννοια να αποτυπωθεί μια μεγάλη διαφορά, μήπως και έρθει κάποια ανατροπή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, είναι η θεωρία της χαμένης ψήφου, να το πούμε διαφορετικά. Έτσι, η οποία δεν... Και πάνω σε αυτό τους είπα, δηλαδή, συγγνώμη, αν δει ο Καζάκης δεν θα προσπαθήσει να γίνει ανατροπή, δεν το καταλαβαίνω. Και το ζήτημα, βρε ζωγραφιά, είναι να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πολιτικά σχήματα που να αναγκαστεί να συνεργαστεί μαζί τους ή να αποτανθεί σε αυτούς. Αν αυτά τα σχήματα δεν έχουν αποτυπώσει μια δυναμική όπως είναι το ΕΠΑΜ, βάστα και περίμενε τι μπορεί να, με ποιους μπορεί να συνεργαστεί. Εδώ θα δούμε πράγματα και θάματα σε λίγο. Έτσι. Ναι. Όπως και εγώ το είπα να σου πω, Σοφλή, του είπα αυτού, δηλαδή η κουβέντα μου είναι αυτή που σου λέω, θα είναι ντροπή σας. Και μακάρι, λέω, να βγάλουμε τουλάχιστον μία έδρα, γιατί εμείς πάμε για πολύ ψηλά, έτσι τους είπα, και το πιστεύω αυτό, γιατί άμα δεν το πιστεύουμε δεν προχωράμε, δηλαδή αυτό μας δίνει δύναμη, ουσιαστικά και θάρρος και μαχητικότητα, και θα δείτε, λέω, και σε δύο χρόνια τι έχει να γίνει. Ω, και πολύ λες. Τι θα μην έχει το ΕΠΑΜ. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Μακάρι, μακάρι, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει πιο γρήγορα. Αυτό, δύο χρόνια είναι μεγάλο, είναι αρκετός χρόνος. Πάμε να επιταχύνουμε τα πράγματα και πρέπει να επιταχύνουμε τα πράγματα. Κοίταξε, δεν τα επιταχύνουμε τα πράγματα, αλλά είναι τόσο το μυαλό ξεραγωγημένο από τα ΜΜΕ των ανθρώπων, που είναι, δηλαδή, επειδή μιλάω πάρα πολύ με τον κόσμο και λόγω της δουλειάς μου και λόγω της προσωπικής δουλειάς, δηλαδή, και λόγω του ότι βγήκα μπροστά, είναι πάρα πολύ φοβισμένοι άνθρωποι. Πάρα πολύ φέμοι. Είναι τρομακτικό, δηλαδή, αυτό. Ναι. Έτσι, ο φόβος αυτός που έχουν για την αλλαγή, για οποιαδήποτε αλλαγή, είναι φοβερό. Δηλαδή, πρέπει αυτός ο σπόρος να... Αυτές οι ιδέες που βάζουμε να τις λέμε, να τις προτιμίζουμε, να τις λέμε, να τις ξαναλέμε, να αποδείξουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό βάζω ένα περιθώριο, συγγνώμη που βάζω έτσι. Πρέπει να έχουμε επιμονή και υπομονή και να παλέψουμε μέσα από αυτές τις συνθήκες. Και μέσα από μυαλά που πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει και την αλλαγή. Ναι. Το φάντασμα του ΕΠΑΜ πλανιέται πάνω από την Ελλάδα, ζωγραφιά. Ακριβώς. Είχα πάει, το ξέρεις πολύ καλά, είχα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Ανέβηκα και στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη. Ό,τι μπορέσαμε κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με όλα μας τα προβλήματα. Μακάρι για τη χώρα μας να είμαστε προτεργάτες, να είμαστε μπροστά και να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι μαζί για τη χώρα μας, για τα παιδιά μας, για τις προγόνες, για τους απογόνους μας. Τι να πούμε άλλο. Τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε αίσιο τέλος. Θα κερδίσουμε τη χώρα μας πάλι. Κοντός ψαλμός είναι. Πάντως θα το έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα, να δούμε τι δυναμική θα αποτυπωθεί και τι θα ψηφίσει και ο κόσμος. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, αν και ήταν εντελώς έκπληξη, δεν το περίμενες, δεν σε είχα ειδοποιήσει. Όχι, δεν το περιμένω. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί συντοματικά βλέπαμε και την παρουσία σας εκεί στο... που είχατε με την όλη αυτή την ομάδα, τη μουσική. Ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα και το βλέπουμε συνέχεια. Να σε καλά, ήταν εξαιρετικό. Και έχουμε τώρα, εμείς θέλαμε με τον Λάμπρο τον Καταρό, σας κάνουμε πρόταση να έρθετε εσείς. Το καλοκαίρι, θα σας φιλοξενήσουμε. Εντάξει, εντάξει, για εδώ. Για να κάνουμε μια ωραία μουσική βραδιά. Εντάξει, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα τα πούμε, θα τα κανονίσουμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό αγώνα, καλή δύναμη, να είμαστε πάντα μάχημοι, υγιείς και μάχημοι.
Και σε σένα το ίδιο, με όλη μου την καρδιά, καλή δύναμη και προσωπικά και περισσότερο για το ΕΠΑΜ, γιατί δεν έχει καμία σημασία ποιος θα πάρει περισσότερους σταυρούς. Πάμε να αποτυπώσουμε ακριβώς. Έτσι. Δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ζωγραφιά δόγου από την Σύρο, μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν έχουν μείνει ακόμα πολλοί. Πρέπει να πω ότι επειδή δεν τους έχω ειδοποιήσει έτσι όπως τρέχουμε σαν τρελή, υπάρχει και μια πιθανότητα να μην τους βρω στο τηλέφωνο. Θα κάνουμε όμως την προσπάθεια και να ζητήσω και συγγνώμη γιατί πριν είχα ξεχάσει τα μικρόφωνα ανοιχτά και εντάξει, τι ακούσατε, ακούσατε την προετοιμασία της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Λοιπόν, Μισελ Πετρουτσιάνη και πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή στον αέρα. Εδώ ξανά μαζί. Βγάζουμε τους συνυποψήφιους ευρωβουλευτές από την επαρχία. Ξαναλέω, έχουμε μιλήσει με Βόλο, Λέτσιο, Γιώργο, Αναστασάκη, Αντώνη, έχουμε μιλήσει με την Κρήτη, συγγνώμη, ο Αναστασάκης, ο Αντώνης από την Κρήτη. Ο Δανίλης, ο Ανδρέας, μιλήσαμε ξανά από το Ρέθυμνο, μιλήσαμε με τη Δόγου, τη Ζωγραφιά από τη Σύρο, με τη Σιώβα την Ιωάννα από την Πάτρα. Ξαναέχουμε πάει Κρήτη αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη Σιτία, από το χωριό, πες μου Δέσποινα. Σφάκα. Από τη Σφάκα, στην τηλεφωνική επικοινωνία είναι η Δέσποινα Κουρουπάκη, η συναγωνίστρια από εκεί. Τη βρίσκουμε στο σπίτι της. Δέσποινα, καλησπέρα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΕΠΑΜ. Είμαστε από την εκπομπή Στο Ρυθμό του ΕΠΑΜ, που βγαίνει καθημερινά πρωινά αυτές τις μέρες. Πες μας τις εντυπώσεις σου, τις εκτιμήσεις σου, τον αγώνα που υπήρξε εκεί το τελευταίο διάστημα, την προεκλογική εκστρατεία. Είσαι ελεύθερη να πεις ό,τι θέλεις. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα συναγωνιστές. Να είστε καλά και εμείς εδώ είμαστε πολύ ωραία, έχουμε ένα θαυμάσιο καιρό και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να αλωνίζουμε όλο το Λασίθι. Αυτή τη φορά σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές δεν έχει καμία σχέση, έχουμε αλωνίσει χωριό-χωριό, έχουμε φίλους γνωστούς από τη μία άκρη του Λασιθιού, φανταστείτε από τη Ζήρο, Ζάκρο, μέχρι απάνω το Ροπέδιο. Τα μηνύματά μας είναι πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυτικά και ελπίζω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα καταλάβει τι ακριβώς του έχει συμβεί. Εξάλλου εδώ πέρα βοήθησε πάρα πολύ και η εκπομπή αντιθέσεις του Σαχίνη, που ήταν συνέχεια ο Δημήτρης ο Καζάκης, και οι άνθρωποι έχουν αρχίσει, αν μη τι άλλο, να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ακόμα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν με γνωστούς φίλους κτλ. Αλλά εμείς προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε από κοντά το τι συμβαίνει ή τι θα συμβεί αν αυτή τη φορά δεν κάνουν την αλλαγή. Μάλιστα. Η ανταπόκριση πώς είναι? Πάρα πολύ θετική. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ το Λασίθι έβγαζε 60% Πασό και 65%. Είχαμε εδώ πέρα έναν γενικό γραμματέα του Πασό, τον Καστιμάκη, ο οποίος έλυνε και έδαινε. Ευτυχώς έχουν πέσει τα φτερά τους πλέον. Ίσως βέβαια υπόγεια να βοηθάνε, να σπρώχνουν καταστάσεις, αλλά ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται πια. Και έχει πολύ δίψα να μάθει τι συμβαίνει. Μου έκανε εντύπωση που ακόμα και στο χωριό μου, άνθρωποι πάρα πολύ μεγάλοι, όταν πήγα να τους, επειδή με ξέρουν χρόνια, παρόλα αυτά, όταν πήγα να τους μιλήσω, μου λέει, παίζουν, τι είναι αυτό το ΕΠΑΜ, πώς μπορεί να μας βοηθήσει, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Παρόλο που οι άνθρωποι, ας πούμε, γιατί σκέφτονταν τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους. Και αυτό μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά και δύναμη. Λέω, εδώ, προχωράμε, ό,τι και να γίνει. Ωραία. Στη Σιτία υπάρχει η διείσδυση της κρίσης φανερή, δηλαδή να τη βλέπει κάποιος απτά, με απτό τρόπο, να υπάρχει κόσμος που να... Αν το κάνει, αν είναι κάποιος τουρίστας, δεν το βλέπει. Αλλά αν είναι όμως άνθρωπος ο οποίος είναι στις καθημερινότητες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συσίτια, υπάρχουν συσίτια τα οποία δίνει η εκκλησία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και έχουν σοβαρό πρόβλημα και μετά από όλα αυτά θα ζητήσουμε πάλι τη βοήθεια των ανθρώπων του ΕΠΑΜ να τους βοηθήσουν. Υπάρχει αυτό, αλλά
επειδή είναι, πολύ, είναι μικρή κοινωνία όσο να είναι, μπορεί και να κρύβεται αυτό, να μην φαίνεται. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει και είναι σοβαρό. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί ο πυρήνας πώς είναι, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Ο πυρήνας έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα. Θα έλεγα από τότε που ήρθε ο Δημήτρης ο Καζάκης, είναι τώρα 3-4 μήνες. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καινούργοι. Παρ' όλα αυτά έχουμε φτιάξει, έχουμε τα παιδιά που είναι στον πυρήνα και στην Ιεράπετρα και στον Άγιο Νικόλαο και εδώ στην θητεία. Μπορώ να πω ότι εγώ είμαι πολλά χρόνια στα κινήματα. Σπάνια βρίσκει τέτοιους ανθρώπους. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω ούτε για τους πενές ούτε τίποτα. Σπάνια βρίσκει τέτοιους ανθρώπους να αγωνίζονται με τέτοιο πάθος για αυτό το οποίο πιστεύουν. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και αυτό βοήθησε κιόλας. Γιατί η περιοχή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να πάει σε κάθε χωριουδάκι, σε κάθε πόλη και να μοιράσεις και να εξηγήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Δέσποινα, αισιοδοξία υπάρχει? Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει. Εγώ το βλέπω καθημερινά και οι άνθρωποι δίνοντάς τους το χαρτί, την ενημέρωση, το ψηφοδέλτιο, οτιδήποτε, σε κοιτάζουν τα μάτια και περιμένουν κάτι από μας. Και αυτό μας βάζει πολύ μεγάλη ευθύνη. Οι άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις εκεί στη Σιτία είναι έτσι με τον ίδιο τρόπο στον δρόμο, επηρεάζουν τον κόσμο και μιλώ για τους... που έκανε μια συγκέντρωση που είδα στη Σιτία, γιατί στον Άγιο εντάξει είναι εκεί η πρωτεύουσα του νομού, υπάρχουν ίσως εκεί από το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο θα έλεγα. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ αν κινείται λιγάκι. Άλλους παιδιά δεν έχω δει. Στους δρόμους και αυτά χαρτιά, τίποτα. Ούτε καν αφίσες, ούτε... Δεν ξέρω, λες και δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω. Δουλεύουν υπόγεια, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως δεν δουλεύουν στο δρόμο. Όχι, όχι, δεν δουλεύουν στο δρόμο. Μου κάνει εντύπωση. Μιλάμε ότι οι αφίσες υπάρχουν μόνο το ΕΠΑΜ. Σοβαρά, ε? Ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή είχε έρθει πριν ένα μήνα περίπου, πόσο είχε έρθει, 20 μέρες ο Τσίπρας και είχαν βάλει κάποιες, έκτοτε τίποτε άλλο. Αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, δεν μας χαλάει και καθόλου αυτό. Όχι βέβαια, εμείς είμαστε, είναι μεγάλη σημασία να δουλεύεις χωριό με χωριό, για να μπω σπίτι σπίτι γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά χωριό με χωριό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, έτσι, εγώ θα σου πω πάντως, αν δεν το ξέρεις, ότι... συναγωνιστές που είχαν πάρει τους δρόμους και είχαν ανέβει στην ορεινή Αρκαδία, στη Γορτινία, εκεί στην Πελοπόννησο κτλ. Βρήκαμε αφίσα πάνω στο βουνό, σε ταβέρνα στο πουθενά, βρήκαμε αφίσα του ΕΠΑΜ. Ο ταβερνιάρης εκεί είχε αφίσα του ΕΠΑΜ. Μείνανε άναυδοι οι συναγωνιστές. Τι σημαντικό. Και εμείς εδώ έχουμε γράψει σε όλους τους δρόμους, αφού στο τέλος όταν τους δίνουμε τα χαρτιά, ας πούμε, και τους λένε μας τα ΕΠΑΜ, α, είναι αυτό που βλέπουμε στους τοίχους, α, είναι αυτό που βλέπουμε εκεί. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά αυτό το πράγμα, έχουμε γράψει παντού και είναι μόνο ΕΠΑΜ. Σωστό, σωστό. Και αυτό που είπες και στην αρχή είναι μεγάλη αλήθεια ότι ο Γιώργος Σαχίνης και μέσω του Crete TV είναι από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έδωσαν ιδιαίτερο και αρκετό βήμα στο Δημήτρη τον Καζάκη και όχι μόνο βέβαια και σε άλλους που δεν βγαίνουν σε άλλα κανάλια. Ναι. Αλλά ήταν και ο τηλεοπτικός σταθμός που μάθαμε το Δημήτρη τον Καζάκη με την μεγάλη εκείνη συνέντευξη που είχε δώσει το 2011. Και γενικώς τον έμαθε ο περισσότερος κόσμος. Ήταν από εκεί, από τον Γιώργο Σαχίνη. Από εκεί το μάθατε. Και εγώ από εκεί τον άκουσα και μετά επειδή ήμουν τότε ακόμα στην Αθήνα πήγα και τις συγκεντρώσεις και από εκεί πλέον μπήκαμε στον ρυθμό του ΕΠΑΜ. Ωραία. Κουρουπάκη Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εύχομαι καλή επιτυχία στο μέτωπο και σε σένα προσωπικά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, με καλά αποτελέσματα και θα είμαστε τη Δευτέρα ξανά κάπου να τα πούμε, να ξαναπούμε τις εντυπώσεις μας και τα λοιπά και να κάνουμε την αυτοκριτική μας αν θέλεις και είτε με καλό είτε με αν έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα που εγώ δεν το πιστεύω πλέον. Όχι, από όσο ακούω. Είναι πολύ ενθαρρυντικά, ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία, καλή λευτεριά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι αγωνιζόμαστε πρέπει να σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της πατρίδας μας. Αυτό πάνω απ' όλα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ να πολύ. Καλά, και εγώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Θα ξαναπούμε. Γεια χαρά. Δέσποινα Κουρουπάκη από την Σιτία. Μόλις ακούσαμε, καλά είναι τα πράγματα στη Σιτία σε σχέση με τον αγώνα που έχει δώσει το ΕΠΑΜ. Αν και ο πυρήνας εκεί, από όσο μας είπε και η Δέσποινα, είναι καινούριος, δεν έχει 3-4 μήνες που έχει φτιαχτεί. Αλλά το να βλέπεις και να ακούς ότι οι μόνες αφίσες που υπάρχουν στη Σιτία είναι του ΕΠΑΜ, δεν είναι και λίγο πράγμα. Συνεχίζουμε εδώ ξανά από το διαδίκτυο του ΕΠΑΜ. Αυτή τη φορά έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Φιδανάκη τη Γεωργία. Θα μας πει η ίδια από ποιο μέρος της Ελλάδας που είναι και που αγωνίζεται. Είναι σημαντικό να ακούσουμε την ίδια τη Γεωργία να μας το λέει αυτό, σε μια προσπάθεια που κάνουμε σήμερα να βγάλουμε όλο και περισσότερους συνυποψήφιους από την επαρχία που μπήκαν στο ευρωψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Γεωργία, καλησπέρα, καλημέρα, όπως θες το λέμε. Πέρα. Πες μας. Η καταγωγή μου είναι από το Σοφικό της Δημοτήχου Εύρου. Είμαι Εβρίτισσα δηλαδή. Ζω όμως, εργάζομαι στην Ξάνθη. Είσαι Ξάνθη τώρα δηλαδή, έτσι. Στιγμή να είμαι Ξάνθη. Κουνηθήκαμε και από το σεισμό κατά τις 12 ώρα, οπότε υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα συζήτησης. Έγινε σεισμός. Ναι, κάπου ανάμεσα Λίμνο και Σαμοθράκη. Άντε βρε, εμείς, εγώ εδώ δεν κατάλαβα τίποτα πάντως. Εμείς το παρακαταλάβαμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα συζήτησης. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο ΕΠΑΜ βρέθηκα καθαρά και μόνο με βάση τον κοινό μου, αυτός με οδήγησε εκεί πέρα, γιατί όντως το επιχείρημα που λέει το ΕΠΑΜ αριστερή, δεξί, κεντρώη, θα πρέπει να ενωθούμε γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, με έχει εγωιτεύσει εμένα προσωπικά. Και ακούγοντας, μεταδίδοντάς το στον κόσμο, όντως θεωρούν και αυτοί έτσι έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα τα προτάγματα του ΕΠΑΜ με βρίσκουν σύμφωνοι. Επειδή τέλειωσα οικονομία, κάποιους όρους οικονομικούς απλά τους καταλαβαίνω λίγο περισσότερο από ό,τι οι απλοί άνθρωποι. Οπότε έχω ένα επιπλέον επιχείρημα να βρίσκομαι στο ΕΠΑΜ, γιατί κατανοώ καλύτερα κάποια πράγματα. Και προσπαθώ στον απλό κόσμο με πολύ απλά λόγια να τους μεταδώσω αυτές τις έννοιες, πες να κατανοήσουν με επιχειρήματα τι είναι το ΕΠΑΜ. Και όχι μονάχα με λόγους συναισθήματος. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μιλάμε στη λογική των ανθρώπων και όχι στο κοινό νου, στην κοινή λογική και όχι στο συνέστημα. Το συνέστημα έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Όντως υπάρχει. Βασανίζει όμως πολύ κόσμο γιατί δημιουργεί σύγχυση και δεν ξέρουν πού να προσανατολιστούν ένα αποκούμπι για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη λύση, να βρουν μάλλον τη λύση. Αυτά ήθελα να πω. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Βεβαίως, να σου πω πώς είναι τα πράγματα στην πόλη, στην Ξάνθη. Στην πόλη θετικά είναι τα πράγματα, αυτό τουλάχιστον που λαμβάνω εγώ. Ο κόσμος δεν είναι αρνητικός. Πριν 2 χρόνια που υπήρχαν εκλογές, υπήρχε ένα σοκ όταν τους μιλούσαμε για έξοδα από την Ευρώπη, από την Ευρωζώνη. Δεν το αντιμετωπίζουμε φέτος στον προεκλογικό μας αγώνα. Δηλαδή νιώθουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, οπότε δεν σοκάρονται όταν τους λέει κανείς έξω από την Ευρώπη δικό μας εθνικό νόμισμα, τουλάχιστον όχι τόσο όσο ήταν στο παρελθόν. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω είναι... Πράγματι είναι θετικό. Είναι και θετικό και είναι και κατανοητό να το καταλάβει κάποιος από την άποψη ότι τα πράγματα έχουν τόσο χειροτερέψει, ναι. Έτσι δεν είναι? Και πολλές φορές αυτοί που ισχυρίζονται να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όταν τους ζητάς να επιχειρηματολογήσουν, δεν έχουν την ικανότητα να θέσουν σοβαρά επιχειρήματα. Απλά νομίζω ότι κάπου η συνήθεια είναι αυτό που τους παροτρύνει και ο φόβος τους, ναι, να επιμένουν να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη. Δεν προβάλλω σοβαρά και λογικά επιχειρήματα. Η κοινωνική κατάσταση πώς είναι στην πόλη? Όπως σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Μαγαζιά κλείνουν, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ανεργία, γενικότερα φόβος για το τι θα γίνει στο μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι.
Υπάρχει βέβαια μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εντάξει καλά περνάνε, έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα. Αυτοί νομίζουν ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν θα τους αγγίξει. Είναι το γνωστό, η γνωστή λαθασμένη αντίληψη που υπάρχει. Ναι. Όποιος όμως έχει μυαλό, αντιλαμβάνεται ότι όλοι έχουμε στηθεί στη σειρά και απλά αν τυχόν είμαστε καλά τώρα, απλά δεν έχει έρθει η σειρά μας. Το ότι θα έρθει είναι το μόνο βέβαιο, εάν αφήσουμε τα πράγματα και παραμείνουν έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο που θες να πεις σε σχέση με τις ευρωεκλογές και την αυριανή αναμέτρηση? Αυτό που θέλω να στείλω μήνυμα, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, γιατί είναι όντως κρίσιμες αυτές οι εκλογές και γιατί εφόσον αυτό είναι το δικαίωμα, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το ασκήσουμε, να διεκδικήσουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα με την ψήφο μας. Η αποχή δεν συμφέρει τον απλό κόσμο, συμφέρει τους κατέχοντες στην εξουσία. Mm-hmm. Και το άλλο που θέλω να στείλω μήνυμα είναι, ας αφιερώνει ο κόσμος έστω και μισή ώρα απάνω του, και το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά δουλεύω πάρα πολλές ώρες, δεν έχω πολύ χρόνο να ενημερώνομαι και στέλνω ένα μήνυμα, έστω και μισή ώρα την ημέρα, να ψάξει, να προσανατολιστεί, γιατί και να αποσαφηνίσει κάποιες έννοιες και κάποιες καταστάσεις, για να μπορέσει να τοποθετηθεί, να αντιληφθεί πώς έχουν τα πράγματα και να δει πού πρέπει να αναποθέσει την ελπίδα του ή τον αγώνα που πρέπει να δώσει. Ναι. Η γνώση δηλαδή, η γνώση, να αναζητεί γνώση. Έστω και ένα φίλο, μια σελίδα, κάποιος διαβάζει την ημέρα, είναι προς όφελος. Να μην είμαστε αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα. Όχι, δεν βαριέσαι, εγώ θα βγάλω το φίδι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιους ανθρώπους τα ακούμε και δεν μας τιμά, δεν μας τιμά έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μάλιστα, Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πήρα ξαφνικά, δεν το περίμενες. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέραμε και μιλήσαμε έστω και για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Εγώ ήθελα να πάρουμε και λίγο μυρωδιά από εκεί, από την κοινωνία της Ξάνθης και το δικό σου αγώνα, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτές τις μέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που... Ευχαριστώ. Και αυτό που θα ευχηθώ, όπως σε όλους όσους μιλήσαμε σήμερα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο καιρός έφτασε, αύριο είναι μια μέρα που όλοι ελπίζουμε να αποτυπωθεί στην κάλπη μια δυναμική την οποία την αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άβρα από την επαφή μας με τον κόσμο, και μένει να δούμε πόσο θα αποτυπωθεί σε υλική δύναμη πια μέσα από τις ευρωεκλογές. Καλά αποτελέσματα εύχομαι. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είσαι καλά και σε σένα την προσωπική σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Γεια χαρά σου, Γεωργία. Γεια. Γεωργία, λοιπόν, Φιδανάκη, νομίζω ότι με τη Γεωργία θα τελειώσουμε. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες να βρω τον Κουνενάκη, τον Γιώργο, από την Κρήτη, δεν τον έχω βρει. Για όσους προσπάθησα και δεν τους έχω βρει, θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Η προσπάθεια έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλη, αυτή που κάναμε από 15 μέρες, να μπορέσουμε να συντεριάξουμε τις ώρες μας και να με όλους τους συνυποψήφιους, είτε από την Αθήνα είτε από την επαρχία, για να περάσουν από εδώ, από τις εκπομπές αυτές που βγήκαν ειδικά για αυτό το λόγο. Ήταν δύσκολη επιχείρηση, δεν ήταν εύκολη. Τα καταφέραμε σε ένα βαθμό και με τα τεχνικά μας προβλήματα και με ό,τι άλλο είδους προβλήματα προέκυψαν. Θα σας αφήσω κι εγώ σε αυτό το σημείο, αφήνοντας λίγο τη μουσική να παίξει για το επόμενο διάστημα. Καλή δύναμη σε όλους, συναγωνιστές και συναγωνίστρες. Καλή δύναμη σε όλους όσους μας ακούν, φίλους και άλλους που έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το διαδίκτυο μέσα από το ΕΠΑΜ. Και αύριο ας ελπίσουμε ότι ο λαός μας θα βάλει την τελική ταφόπλακα πάνω σε αυτό το εξάμβλωμα, το πολιτικό, το κυβερνητικό, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτή τη ληστοσημωρία που διαφεντεύει τον τόπο μας μαζί με τα ξένα συμφέροντα. Και να ξεκινήσει από τις 26 του μηνός μία μέρα που θα εμάς προσωπικά θα μας ξαναβρει στους δρόμους, θα μας ξαναβρει δίπλα στους ανθρώπους, θα μας ξαναβρει στους εργασιακούς χώρους, στις πλατείες, στις γειτονιές, στα φιλικά μας περιβάλλοντα, στα κοινωνικά μας περιβάλλοντα, με τον ίδιο τρόπο σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί μην ξεχνάτε, ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι εθνικές, είναι ευρωεκλογές. Ναι, μεν
θα δούμε την συγκυβέρνηση να καταποντίζεται και ουσιαστικά να απονομιμοποιείται από την πρόθεση ψήφου που θα καταγραφεί και από το αποτέλεσμα μάλλον του ψήφου που θα καταγραφεί, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο το ότι θα πάμε γρήγορα σε εθνικές εκλογές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το σύστημα έχει εφεδρίες, έχει εναλλακτικές, δεν θα το αφήσει εύκολα, αρκεί εμείς να μπορούμε να σταθούμε απέναντί του χωρίς φόβο και να είμαστε συνεχώς προετοιμασμένοι για όποια αλχημία, για όποιο πραξικόπημα, για όποια συνταγματική εκτροπή ετοιμάζουν είτε με πολιτικό τρόπο είτε με άλλο τρόπο όπως θα δούμε, αν θα δούμε. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα βγάλουμε τις εκπομπές και να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που ξεκίνησε από εδώ, αυτή η επικοινωνία και να γίνουμε και να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Καλή, ας δούμε τον τόπο μας από τις 26 του μηνός με προοπτική ελευθερίας, ανεξαρτησίας και λαϊκής κυριαρχίας. Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξανά, παρότι έκλεισα την εκπομπή, στο ενδιάμεσο έγινε ακόμα μια προσπάθεια και τελικά βρήκα τον Δημήτρη τον Καραγιαννίδη, τον συναγωνιστή από την ΣΑΜΟ. Μάλιστα τον βρήκα τον συναγωνιστή στο χωράφι, θα μας πει και ο ίδιος που ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω ότι επικοινωνήσαμε, να τα ακούσει και ο Δημήτρης που περιμένει στη γραμμή, επικοινωνήσαμε με Βόλο, τον Λέτσιο, τον Γιώργο και τον Ασημακόπουλο, τον Νικόλα, επικοινωνήσαμε με Χανιά, με τον Αντώνη, τον Αναστασάκη, βγάλαμε τη Φιδανάκη, τη Γεωργία από την Ξάνθη, τη Σιώβα, την Ιωάννα από την Πάτρα, τη Δέσποινα την Κουρουπάκη από τη Σιτία, βγάλαμε τη Δόγου τη Ζωγραφιά από τη Σύρο, το Δανίλη τον Ανδρέα από την Κρήτη και τώρα έχω τον συναγωνιστή και συνυποψήφιο τον Δημήτρη τον Καραγιαννίδη από τη ΣΑΜΟ. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε βρίσκω, πού σε βρίσκω, πήγες και έκλεισες το ποτιστικό από τη μου πες. Ένα μπέλι ποτίδα γιατί έτρεχαν οι δέσπες απότομα. Ωραία, ωραία. Σου ζητάω συγγνώμη που ήταν ξαφνικό και δεν είχες ειδοποιηθεί, αλλά εμείς έτσι λίγο αυτοσχεδιάζουμε στο ΕΠΑΜ, από όσο ξέρεις κιόλας. Ναι, το πιο καλό είναι. Ωραία. Τίποτα, μωρέ, θέλω έτσι μια ανταπόκριση από τη ΣΑΜΟ, μια εμπειρία γενικά από το τελευταίο διάστημα της προεκλογικής, ας το πούμε, εκστρατείας, τον αγώνα που έγινε εκεί, πώς είναι λίγο τα πράγματα στην τοπική κοινωνία και ό,τι από εκεί και πέρα θες να πεις και εσύ. Είμαστε όλο αυτιά, να ακούσουμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπω, τουλάχιστον αυτό που γίνεται στη ΣΑΜΟ και στην Ικαρία, είναι ότι υπάρχει μια μαζική μεταβολή της νοοτροπίας του κόσμου. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γράμμες. Τελείωσαν. Ας εξαιρέσουμε τα άκρα, αριστερά-δεξιά. Αλλά για τον πολύ τον κόσμο δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Βλέπει το πρωτοκύριο απάνω και ψάχνει αγωνιωδώς τη λύση. Αυτό που θέλω να διαπιστώσω είναι ότι τουλάχιστον επειδή τους κοιτάμε στα μάτια και το λέω ακριβώς έτσι όπως είναι, στα μάτια και λέμε ότι είμαστε ένας από εσάς, βλέπεις ότι ο κόσμος αποδέχεται, αν και κάποιοι άλλοι με αντιρρήσεις, αν και κάποιοι άλλοι με αναστολές, αλλά δεν έχουν να πούνε ότι αυτά που λες δεν έχουν βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό που θέλω να πω και στους υπόλοιπους συναγωνιστές μου, ας ακούνε στο ΕΠΑΜ, είναι ότι στις 26 αρχίζει η φουρτούνα. Τώρα δεν υπήρχε φουρτούνα. Εμείς στις 26 έχουμε κανονίσει να βγούμε έξω πάλι στα χωριά. Ακριβώς την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα. Δεν θα αφήσουμε να φύγει η μέρα. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Την άλλη μέρα πάλι στα χωριά. Είναι πολύ σημαντικό για να τους δείξουμε ότι αυτό που πιστεύουμε, αλλά τουλάχιστον να το δουν και οι ίδιοι, ότι δεν είμαστε για να πάμε στις δουλειές, πάμε να ανατρέψουμε αυτή τη ληστοσημωρία. Γι' αυτό δεν γίνεται να καθίσουμε όσο και κουρασμένοι να είμαστε, πάρα πολύ κουρασμένοι όλοι στο ΕΠΑΜ, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αυτή τη στιγμή αρχίζει η φορτούνα να δεχτούμε τις επιθέσεις, άρα δεχόμαστε και χθες και προχθές και από τους ανεξάρτητους Έλληνες που έχουμε κάνει κοινές δηλώσεις να κάνουμε μαζί πράγματα στη ΣΑΜΟ, έχουμε αποφασίσει ότι θα βγούμε όλοι μαζί. Και είναι
εγώ την κοινωνική συμφωνία. Ναι. Θα έρθουν και αυτοί, θα βγούμε μαζί. Οπότε να του πούμε, να τα εμεί όλοι μαζί βγαίνουμε από την επόμενη μέρα για αυτό το σκοπό. Φυσικά που συμφωνούμε. Ναι. Δεν έχει άλλη λύση. Γιατί αυτοί θα παίξουν τα παιχνίδια του. Παλίγαμε και εδώ τουλάχιστον στη Σάμο τι κάναμε. Βγήκε μπροστά μια δημοκρατία και Πασόκ πάλι. Ο της Νέας Δημοκρατίας είχε δηλώσει ο Αγγελόπουλος ότι σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο Ζήν δεν το πέτσει, αλλά αυτό εννοήσε ότι είναι παράδεισος. Πού, στη Σάμο? Ναι, 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 ότι είναι παράδεισος. Το έβγαλε, είναι αυτός που ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο. Λοιπόν. Μάλιστα, μάλιστα. Τον άλλο το προηγούμενο, το πάνω έχουμε άλλα προηγούμενα. Ναι. Που είχε έρθει εδώ ο Φούχτελ, πώς λέγεται κιόλας. Α, ο Χοντρούλης αυτός ο Γερμανός, λες. Αυτός είναι το Κουνουπίδη. Ναι. Αυτός είχαν άλλα θέματα. Αυτό δεν μας κυνηγήσανε και για αυτό το θέμα και προσωπικά όλους. Mm. Δεν έχει καμία σημασία όμως τι κάνανε. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε τώρα και τον Αγγελόπουλο ακόμα στο κεφάλι μας και θα ενημερώσουμε τον κόσμο από τις 26 τι είναι ΕΟΣ. Εμείς αναρτήσαμε την ΕΟΣ, απαντήσαμε σε αυτό, απήνησε ένα site ότι θα κάνει μήνυση. Πήραμε θέση εμεί σε αυτό το τσάκι, που είναι στην κοινωνική συμφωνία και η κοινωνική συμφωνία είπε ότι παιδιά πρέπει να ενωθούμε. Δεν γίνεται. Εσεί τα ξέρετε καλά στο υπάμα, ότι εμεί τα ξέραμε αυτά που αναρτήσατε. Δεν το ψάξαμε, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, είναι. Έχει κρατηθεί ρε παιδί μου αυτό το πράγμα με την ΕΟΣ πολύ κάτω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ό,τι κρατιέται κάτω είναι αυτό, είναι αυτό που θα βγει ξαφνικά. Πάνω και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες Δημήτρη, η κοινωνική κατάσταση πώς είναι, δηλαδή πόσο έχει διεισδύσει η κρίση στην τοπική κοινωνία εκεί? Εντάξει, θα σου πω σε ένα χωριό ας πούμε που γνωρίζω για αυτό το χωριό ότι μια κοπελιά γνωστή που δουλεύει σε έξι στο μοναδικό φαρμακείο εκεί του χωριού με 2.500 άτομα μένουν εκεί, 2.500 κάτοικοι, τουλάχιστον ημερησίως κρατήσου 20 κουτιά αντικαταθλιπτικά. Λοιπόν, 650 οικογένειες που είναι αντικαταθλιπτικά. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το χωριό έχει ένα μέλος μέσα στην οικογένεια που παίρνει αντικαταθλιπτικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ναι, ναι. Έχουν καταστρέψει αυτό. Αυτό τώρα λοιπόν είναι υπερθυστική ευρωπλάτε και για αυτά τα αντικαταθλιπτικά. Είναι τραγικό τώρα αυτό που λες. Βεβαίως. Στο ίδιο το χωριό 60 οικογένειες είναι ένα χρόνο χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τι να πω ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, υπάρχει μια εντύπωση ότι είναι περισσότερο στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα η κρίση, αλλά με όσα παιδιά μίλησα και από την Κρήτη και από την Βόρειο Ελλάδα και από το Βόλο, μου δίνουν άλλη εικόνα. Δεν ξέρω, οι επαμήτες το βλέπουν έτσι. Δεν είναι στοιχεία, αυτά τα βλέπεις. Αυτά τα οικοπαιδιά που τα πουλάει, 20 κουτιά αντικαταθλιπτικά. Ναι. Αυτό δεν είναι στάνταρ, δεν αλλάζει. Αλλά αυτό που ζώζει την επαρχία είναι ότι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι δεσμοί οικογένειας, ξαδέρφια, αυτοί δεν είναι μόνο στα παιδιά, στους πατέρες και στη μητέρα. Ναι. Γιατί όλοι έχουν ένα χωράφι ακόμα. Ναι. Και βάζουν, δηλαδή εκεί που σε αυτά μοιράζεις, έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, και πολλούς ανθρώπους ξέρω που φεύγουν από το χωράφι για να πάει ο άλλος να κόψει να μην τον δει ότι κόβει. Ο ιδιοκτήτης φεύγει. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτό σώζει μια κάποια κατάσταση και την κρατάει. Εντάξει. Τίποτα, αλλά και αυτό θα τελειώσει σε κάποια στιγμή. Σωστά, σωστά. Αυτό έλειπε κιόλας να μην υπήρχε και αυτή η εναλλακτική, ρε παιδί μου. Εντάξει, τουλάχιστον η επαρχία, την κοτούλα του, με έναν τρόπο κάπως τη βολεύει ακόμα ο κόσμος εκεί. Τη βολεύει τουλάχιστον από φαλιά. Από εκεί πέρα όμως τα χρέη στην εφορία αυξάνονται καταπληκτικά. Τώρα θα πέσουν και αυτές τις εφορίες με τα χωράφια και όλα αυτά. Είναι τα τελευταία τους και για την επαρχία. Εντάξει, αρκεί να όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα να μπορούν να το συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα και η φωνή της ενημέρωσης τελικά έχει γίνει το ΕΠΑΜ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο. Μόνο το ΕΠΑΜ έχει γίνει, γιατί αυτά που λέμε είναι. Τους φαίνονται πρωτόγνωρα. Πολλοί μας ρωτάνε, μα γιατί δεν σας ακούω. Περνάμε, δεν σας είπε ο γείτονας. Όχι, τον τάδε, επειδή γνωριζόμαστε, δεν σου είπε. Του έχουμε δώσει φυλάδι, έχουμε πάει, έχουμε στο σπίτι του. Δεν ξέρω, δεν τα προστιθίζουν, σε κοιτάνε και είναι το βλέμμα του ψαλό. Κάποιοι. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλει συνεχής
ενημέρωση και γι' αυτό και εμείς από τις 26 και τέλος όλους τους επαμήτες όσοι μας ακούνε στις 26, όχι στις 27. Στις 26 πρέπει να βγουν. Να δείξουμε ότι εδώ είμαστε δίπλα και πάμε. Πάντως βλέπω ότι το ΕΠΑΜ πλέον είναι υπολογίσιμο στην κοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Και αλλά και στην πολιτική αναγκαστικά θα γίνει. Γιατί θα το επιδιώξει ο κόσμος. Αλλά στην κοινωνία είναι, πώς πω, είναι σεβάσμιο. Αυτό ακριβώς, αυτό το βλέπουμε όλοι και εδώ στην Αθήνα και στην, τα παιδιά που μιλήσαμε και πριν και τα μηνύματα που παίρνουμε, ρε παιδί μου, σαν δυναμική και σαν άβρα υπάρχει διείσδυση στην κοινωνία από τους περισσότερους τουλάχιστον, αυτές είναι οι αναφορές. Αισιοδοξία μεγάλη υπάρχει στο επίπεδο του να αποτυπώσουμε μια δυναμική ούτως ώστε να μπούμε σε ένα κάδρο για να αναγκάσουμε και τις δυνάμεις που κρυφοκοιτάζουν, φανερά κοιτάζουν πλέον την εξουσία, να μπούμε ως ρυθμιστές σε αυτή την ιστορία, δηλαδή να μην αναγκαστικά να γυρίσουν σε εμάς, να μιλήσουν με εμάς. Αυτό είναι έχουμε, και ένα... Ναι, έχουμε μια πολύ, σε αυτό που λέω συμφωνώ, και έχουμε ένα πολύ σοβαρό όπλο. Υπάρχουν άνθρωποι, ένα στο ΣΥΡΙΖΑ, και ένα στο ΕΝΕΞΑΡΤΟ ΣΕΝΙ, και ένα σε άλλα κινήματα, οι οποίοι είναι αγνοί άνθρωποι, τους έχω δει, έχω μιλήσει, σαφώς. Δεν θέλουν να μα βλέπουν πράγματα. Σαφώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το σοβαρό όπλο της κοινωνίας, δεν είναι το ΕΠΑΜ, αλλά της κοινωνίας, το οποίο να έχουν, μας βλέπουν σαν νόαση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν μπλεχτεί σε αυτούς τους μηχανισμούς, ή δεν έχουν το κουράγιο καθένας από μόνος του. Να πει τέρμα ως εδώ φεύγω από αυτό το μηχανισμό, ας είμαι και μόνος μου, θα πω την αλήθεια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήδη μας πλησιάζουν, ήδη μας κοιτάνε τα μάτια και είμαστε στην πρώτη κατηγορία για αυτούς σε σεβασμό και είναι το σοβαρό όπλο ώστε να διηθήσουμε από τα κάτω, μήπως και αυτοί οι θύνοντες απάνω, αυτοί οι μεγάλοι αυτοί, λεγόμενοι, αυτοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Δεν είναι να τους πιέσουμε, όχι ότι θα θέλουν. Αλλά αυτό είναι ονειρικό, αλλά να αλλάξουν οι ίδιοι αυτοί μέσα τους ίδιους τους μηχανισμούς τους από τα κάτω. Έτσι. Κάτω πάνω δεν υπάρχει λύση. Έτσι. Θα βλέπεις τώρα θα τα βρει η Νέα Δημοκρατία με την ΕΝΕΑ τι είναι αυτό και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν δήλωση, ας πούμε, θα φύγει. Έχει αρχίσει η κολοτούμπα πριν πάρουν κάποια εξουσία. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει. Αυτό είναι κομμανέκι, δεν είναι τούμπα. Όντως. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή. Και ο κόσμος θα έχει χάσει τόσο πολύ που αυτό που είναι χοντρό. Δεν μπαίνει σε μια κριτική σχέση να πει, μα τι μπορείς λένε τώρα. Σαμάρα, κράτα, αυτό μας έλεγε. Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι υπάρχει. Εκεί πρέπει να κρατήσουμε, και λέω σε όλους τους εδώ πρέπει να κρατήσουμε μια σταθερά, να μην απογοητευτούμε ή να μην υπερενθουσιαστούμε από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και τα δύο είναι άτιμα. Ναι. Να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα και στις 26 να κρατήσουμε αυτή τη σταθερότητα, να υπάρχει στην κοινωνία μια σταθερά, ένας πόλος σταθερός, να μπορεί ο κάθε ένας που έχει απελπιστεί, που έχει την αλήθεια, να έρχεται μαζί μας για να πολεμήσει μαζί. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κρατήσω άλλο, μιας και σε βρήκα και σε ευαίσθητη στιγμή. Ο ήλιος έχει ανέβει ψηλά εκεί και κάνει και ζέστες και σε βρήκα σε στιγμή που... ήσουνα στο χωράφι. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και την επιτυχία και για το μέτωπο και προσωπικά για σένα. Και από Δευτέρα, όπως το λες, εδώ υπάρχει διάχυτη αυτή η ατμόσφαιρα που μεταφέρεις. Είναι και στους περισσότερους, αν όχι όλους, συναγωνιστές αυτή η λογική, ότι από 26 ξεκινάμε μια... με μεγαλύτερη προσπάθεια να σταθούμε απέναντι σε αυτή την ιστορία. Ελπίζω να αποκτήσουμε και μια υλική δύναμη παραπάνω που να αποτυπωθεί μέσα από αυτή τη μάχη των ευρωεκλογών, γιατί δεν είναι καμιά μητέρα των μαχών, μία μάχη είναι, και να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ιστορία. Και να κρατήσουμε, γιατί μετά στις 26 θα δουν αυτή τη δυναμική που έχουμε και θα βαλόμεθα από παντού. Να κρατήσουν όλοι οι συναγωνιστές. Κανένας να μην υποχωρήσει και όλα θα πάνε καλά. Οκ, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια. Λοιπόν, παρότι έκανα αποφώνηση πριν στην εκπομπή, ξαναβγήκαμε με τον Δημήτρη τον Καραγιαννίδη. Δεν μπορούσα να αφήσω αυτό τον συναγωνιστή έξω από το...
από τις ανταποκρίσεις όπως τις κάναμε σήμερα. Τον βρήκα λίγο καθυστερημένα, όμως καταφέραμε και μιλήσαμε μαζί του. Για άλλη μια φορά, γεια σας και θα τα πούμε αύριο και τη Δευτέρα πιο δυνατή.